Καλώς ήρθατε στο Κολέγιο Ανατόλια, όσοι έρχεστε από αλλού. Είναι από τις πρώτες εκδηλώσεις που γίνονται διαζώσεις και αυτό είναι εν μέρη συγκινητικό. Κοιτάτε που εγώ έβγαλα τη μάσκα, ο φωτογράφος ήθελε να είμαι όμορφος. Και χαίρομαι που όλοι τηρείτε και τις προδιαγραφές και τις αποστάσεις και όλα αυτά. Αυτό είναι το 8ο ACTAC, το 8ο συνέδριο επιστήμης και τεχνολογίας, μαθητικό συνέδριο που κάνουμε. Είναι 12 χρόνια που έχει ξεκινήσει η πορεία του ACTAC. Ξεκίνησε το 2010, άλλοτε κάναμε κάθε χρόνο, άλλοτε κάναμε κάθε 1,5 χρόνο, κάποια στιγμή κάναμε κάθε 2 χρόνια. Πέρυσι έγινε διαδικτυακά, που και αυτό ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, αλλά πήγε καλά. Ξεκίνησε από μια ιδέα, μια πρόταση της καθηγήτριάς μας, της κυρίας Σαμαρά, το 2010, με την ιδέα ότι θα είναι ένα συνέδριο μαθητικό που διοργανώνεται από μαθητές. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να γίνει. Έγινε τις πρώτες χρονιές με κάποιο τρόπο. Όσο μεγαλώνει φυσικά τόσο αυτό γίνεται πιο δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει η βασική ιδέα υπάρχει και συνεχίζεται ακόμα, έστω και αν χρειαζόμαστε πλέον την υποστήριξη πολλών ειδικών ανθρώπων και οργανώσεων κτλ. Η βασική ιδέα λοιπόν είναι ότι στηρίζουμε με κάθε τρόπο τις αρχές της διαρευνητικής μάθησης. Τι σημαίνει αυτό, το ξέρετε πολύ καλά όλοι σας εφόσον συμμετέχετε. Σημαίνει ότι θέτω ένα ερώτημα που να έχει σχέση με τον πραγματικό κόσμο, ένα ερώτημα που γεννάται και που μου δίνει πολλές φορές μια απάντηση και σε πρακτικά θέματα, σε καθημερινά θέματα. Κάνω την έρευνά μου, καταλήγω σε κάποια εξήγηση εν τέλει, και στην εφαρμογή αυτής της εξήγησης πάλι στον πραγματικό κόσμο ή, εν πάση περιπτώσει, σε ένα αντικείμενο το οποίο έχω προσδιορίσει εγώ. Αυτός ο κύκλος κλείνει φυσικά πάντα με μια αξιολόγηση του τι έχω κάνει και πιθανώς με μια επανατοποθέτηση του ερωτήματος σε διαφορετική βάση, αν έχω οδηγηθεί σε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελα. Και αυτή είναι και η γοητεία όλου του θέματος. Της διερευνητικής μάθησης. Ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να καλλιεργήσει κανείς όλες αυτές τις δεξιότητες που λέμε και που ξέρουμε όλοι ότι χρειάζεται πια ο αιώνας στον οποίο ζούμε. Οι δεξιότητες, δηλαδή αυτές που έχουν να κάνουν και με την συνεργασία, με την ικανότητά μου να συνεργαστώ με άλλους, και γιατί μόνος μου πολλές φορές, μόνος του κανείς δεν έχει νόημα ή δεν μπορεί να κάνει, να απαντήσει ερωτήματα τα οποία χρειάζονται πληροφορίες από διαφορετικές οπτικές, τη χρήση της τεχνολογίας προφανώς, την επικοινωνία, αυτό που θα κάνετε σε αυτό το συνέδριο, πώς θα μεταδώσω, πώς θα μπορέσω να εξηγήσω και να παρουσιάσω την έρευνά μου, το ερώτημά μου και ούτω καθεξής, και φυσικά την προσωπική και την κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτό που είναι και το θέμα, κατά κάποιο τρόπο, που διατρέχει το φετινό ACTAC. Είναι προφανές ότι η επιστήμη χωρίς κοινωνική ευθύνη δεν υπάρχει και η τεχνολογία χωρίς κοινωνική ευθύνη δεν υπάρχει. Έχει πάρα πολύ, λοιπόν, σημασία να μπορέσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και να σκεφτόμαστε ανά πάσα στιγμή και να έχουμε στο μυαλό μας το κομμάτι της κοινωνικής ευθύνης και φυσικά και της προσωπικής ευθύνης. Της ευθύνης που έχει και των αρχών που έχει οποιοδήποτε κάνει έρευνα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε μας, και θα κλείσω με αυτό, είναι ότι όλοι όσοι ήταν υπεύθυνοι για το ACTAC, από την κυρία Σαμαρά, την οποία ανέφερα προηγουμένως, την κυρία Τσαουσίδου που συνέχισε να οργανώνει το ACTAC από το 2017 και πέρα, την κυρία Κολιάκου που οργανώνει το φετινό ACTAC μαζί με την κυρία Αρβανίτη και την κυρία Περακάκη. Όλοι αυτοί είναι... Απάντηση, τι είναι όλοι αυτοί, τι το κοινό έχουνε.
Μ' αρέσει που θέλω να θέτω και ερωτήματα τώρα σε ένα γήπεδο μπροστά μου. Ναι. Φυσική δεν είναι, όχι. Κοντά, κοντά είσαι, αλλά δεν είναι. Ναι. Είναι γυναίκες. Και αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί φυσικά σπάει και ένα στερεότυπο το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια ότι οι επιστήμες είναι αντρική υπόθεση. Λοιπόν, με αυτό κλείνω, σας καλωσορίζω ξανά και δίνω το λόγο σε μία γυναίκα. Αγαπητοί μαθητές, συνάδελφοι και προσκεκλημένοι ομιλητές, για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Ρο Κολιάκου, συντονίστρια του Κέντρου STEM του Κολεγίου Ανατόλια. Ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλους σας, ιδιαίτερα σε εσάς που ταξιδέψατε από μακριά για να είμαστε όλοι μαζί σήμερα εδώ. Είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μετά από χρόνια το ACSTAC γίνεται και πάλι στο σχολείο μας. Έχουμε πάνω από 200 μαθητές που συμμετέχουν με εργασίες είτε στον τομέα των κατασκευών είτε στον τομέα των προφορικών εισηγήσεων και πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε και να ακούσουμε τις υπέροχες εργασίες σας όλες από κοντά. Το 8ο ACSTAC δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την ευγενική υποστήριξη των Dan and Helen Lindsay, που τόσα χρόνια στηρίζουν ενεργά το ACSTAC για να τιμήσουν τη μνήμη της Χρυσής Παπίδου Ελέκτρης και του Παύρου Ελέκτρη, που πίστευαν ακράδαντα στη σημαντική επίδραση που έχουν τα μαθηματικά και γενικότερα οι επιστήμες στον τρόπο που σκεφτόμαστε αλλά και στην καρδιά μας. Η αγάπη τους για την επιστήμη καλλιεργήθηκε κατά τη διάρκεια των σχολικών τους χρόνων στο Κολέγιο Ανατόλια και είναι κάτι που τους συνόδευσε σε όλη τους τη ζωή. Αυτός, παιδιά, είναι ακριβώς και ο στόχος του ACSTAC. Να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι ώστε να αγαπήσετε λίγο περισσότερο την επιστήμη και την τεχνολογία και να καλλιεργήσετε τις πολύτιμες δεξιότητες του STEM που θα σας συντροφεύσουν σε όλη σας τη ζωή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους υποστηρικτές μας, οι οποίοι μας διέθεσαν το χρόνο τους τόσο για να ετοιμάσουν τις πολύ ωραίες ομιλίες που θα ακούσουμε σε λίγο, όσο και τα πολύ ενδιαφέροντα workshops που θα παρακολουθήσετε τις επόμενες δύο μέρες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους συναδέλφους που ήταν ως μέντορες σε όλους εσάς, στα παιδιά μας, για να κάνουμε όλες αυτές τις ωραίες εργασίες. Και ευχαριστούμε πολύ και όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του ACSTAC που με πολύ έτσι ενδιαφέρον αξιολόγησαν όλες αυτές τις εργασίες, τις υπέροχες εργασίες που μας στείλατε. Ευχαριστούμε επίσης όμως και τους υπέροχους μαθητές μας, τους εθελοντές μας, που χωρίς αυτούς το ACSTAC δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί φέτος. Παιδιά, εύχομαι τις επόμενες δύο μέρες να κάνετε νέους φίλους, να μάθετε νέα πράγματα, να εμπνευστείτε, να διασκεδάσετε. Να μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε και το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center, όπου θα πραγματοποιηθούν και πάρα πολλά εργαστήρια. Το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center είναι ένα πραγματικό όνειρο που έγινε πραγματικότητα χάρη στη γενναιόδορη συμβολή του USAID, του Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη Διεθνή Ανάπτυξη, του Ιδρύματος Παπαγεωργίου, των εφόρων του Κολεγίου Ανατόλια, από φύτων και γονέων, ιδιωτών και οργανισμών. Αποστολή μας είναι το Άννα Παπαγεωργίου STEM Center να είναι ένα κέντρο ανοιχτό προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, προς όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς από όλες τις μεριές της Ελλάδας, καθώς πιστεύουμε πολύ στη δύναμη της συνεργασίας. Αυτά από μένα. Να μην ξεχνάτε να φοράμε πάντα και παντού τη μάσκα μας, να τηρούμε όλους τους κανόνες για την υγεία και την ασφάλειά μας, καθώς η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Περακάκη, τη συντονίστρια των δράσεων κοινωνικής ευθύνης του Κολεγίου Ανατόλια. Ευχαριστώ, Ιρό. Καλημέρα. Είμαι η Πέγκη Περακάκη, υπεύθυνη για τον συντονισμό των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και εθελοντισμού εδώ στο Κολέγιο Ανατόλια. Να καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Είναι μεγάλη μας χαρά το σχολείο μας να ανοίγει και πάλι τις πόρτες του μετά από τόσο καιρό και να υποδέχεται μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια ήταν για όλους μας γεμάτα αλλαγές. Νέες τεχνολογίες, νέες ανάγκες, νέα δεδομένα, νέες απαιτήσεις. Δεν θα μπορούσε λοιπόν και το 8ο ACSTAC να μην προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό φέτος κεντρικός άξονας του συνεδρίου αποτελεί η πράσινη εκπαίδευση και η σύνδεση της επιστήμης και της τεχνολογίας
με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. Είναι σημαντικό, εσείς παιδιά, που είστε η νέα γενιά πολιτών, να καλλιεργήσετε μια συλλογική συνείδηση απέναντι στο μέλλον του πλανήτη. Να αναλάβετε δράση για έναν κόσμο χωρίς την απειλή της κλιματικής αλλαγής. Για έναν κόσμο που μέσα από τις αρχές των 17 παγκόσμιων στόχων βιώσιμης ανάπτυξης θα φροντίζει για τις ανάγκες όχι μόνο της σημερινής γενιάς, αλλά και των μελλοντικών γενεών. Στο Κολέγιο Ανατόλια έχουμε καταργήσει εδώ και 4 μήνες την πώληση πλαστικών μπουκαλιών νερού, εξοικονομώντας έτσι περίπου 6.000 πλαστικά μπουκάλια κάθε μήνα. Γι' αυτό στις τσαντούλες που σας μοίρασαν οι εθελοντές μας, θα βρείτε από ένα μπουκάλι για να πίνετε νερό από τους ψύκτες που θα βρείτε σε διάφορα σημεία του κάμπους. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ένα μεγάλο ευχαριστώ στους 50 συνολικά εθελοντές μαθητές του σχολείου μας, που βοήθησαν στην οργάνωση και θα μας βοηθάνε καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Θα τους αναγνωρίσετε από τα μπλε μπλουζάκια με το σήμα του ACTAC που φοράνε και είναι εδώ για να σας καθοδηγούν και να σας δίνουν πληροφορίες σχετικά με το χώρο και τις αίθουσες που θα γίνουν οι διάφορες παρουσιάσεις. Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν σε όλους να απολαύσετε τη διαδικασία, αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι μια ξέχαστη εμπειρία για εσάς και να φύγουμε αύριο από εδώ γεμάτη αισιοδοξία και έμπνευση. Καλά να περάσετε. Ο λόγος στην κυρία Βιργινία Αρβανίτη. Καλημέρα και από μένα. Είμαι η Βιργινία Αρβανίτη, STEM Administrative Assistant και συνδιοργανώτρια του 8ου ACTAC. Και σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας, ξεκινώντας από τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός με MBA και τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται ως μηχανικός πωλήσεων στον τομέα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, διανομής και εγκαταστάσεων της ΑΠΠ στη Θεσσαλονίκη. Στην καθημερινότητά του ως μηχανικός, συνεισφέρει στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων. Είμαι η Βιργινία Αρβανίτη, STEM Administrative Assistant και συνδιοργανώτρια του 8ου ACTAC. Και σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσω τους ομιλητές μας, ξεκινώντας από τον κύριο Αλέξανδρο Παπαϊωάννου. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός με MBA και τα τελευταία 16 χρόνια εργάζεται ως μηχανικός πωλήσεων στον τομέα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, διανομής και εγκαταστάσεων της ΑΠΠ στη Θεσσαλονίκη. Στην καθημερινότητά του ως μηχανικός, συνεισφέρει στην παροχή ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων για βιομηχανικές εφαρμογές, τον κτηριακό αυτοματισμό και τα έξυπνα κτίρια, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ψηφιοποίηση και τις πρακτικές εφαρμογές του Internet of Things. Παράλληλα, με την εστίαση στο τεχνικό σκέλος, μεγάλη πτυχή αποτελούν η επικοινωνία και η εταιρική προβολή, οι εμπορικές σχέσεις και η ορθή οικονομοτεχνική διαχείριση των έργων. Κύριε Παπαϊωάννου, λόγω σε εσάς. Κυρίες και κύριοι, μελλοντικοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνετε. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Αν μετρήσω και τα χρόνια των σπουδών, 24 χρόνια το λειτουργήμα, παύλα, καταπληκτικό αυτό επάγγελμα του μηχανικού και έχοντας μεγαλώσει εκεί στα όρια Generation X, Generation Z, είδα πολλές από τις ψηφιακές τεχνολογίες να γεννιούνται και είχα και την απελπισία φυσικά τα αναλογικά μόντεμ να κατεβάσουν παιχνίδια και προγράμματα, τραγωδία σκέτη. Έχω λοιπόν τα τελευταία 16 χρόνια στην ΑΕΠΕΔΗ ως μηχανικός πωλήσεων, στον τομέα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, αφού το 1986 μπήκε πρώτη φορά υπολογιστή στο σπίτι μου και είμαι εν γέννη γκατζετάκιας, να ασχοληθώ τελικά ένα πολύ μεγάλο μέρος από την καθημερινότητά μου, λύσεις ενεργειακής διαχείρισης και ψηφιοποίησης. Τώρα, γιατί είμαι εγώ εδώ σήμερα? Γιατί έχω την τύχη στην καριέρα μου ως μηχανικός να εργάζομαι σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την ABB. Παρόλο που κρατάμε ένα χαμηλό προφίλ, είναι μια εταιρεία η οποία είναι πρωτοπόρος στην τεχνολογία, προσπαθεί να διευρύνει τα όρια και έχει μια πάρα πολύ βιώσιμη ματιά. Μας διαφοροποιεί αυτό πολύ από τους ανταγωνιστές μας και έχει δώσει όθηση ώστε να προσπαθούμε να έχουμε ένα παραγωγικό και βιώσιμο μέλλον. Αλλά δεν θα καθίσουμε σε αυτό. Είναι ένα εργαλείο το τυχαίνει και βρίσκομαι εγώ σε αυτή την εταιρεία. Είναι ένα εργαλείο λοιπόν για να δείξουμε πρώτον, και αυτή είναι η σκοπή της σημερινής παρουσίασης της δικής μου, πώς βλέπει μια πολύ μεγάλη εταιρεία το θέμα βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική ευθύνη, εφαρμόζοντας στην πράξη τεχνολογίες οι οποίες είναι καθημερινότητα και βοηθούν να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Να δούμε κάποιες παγκόσμιες τάσεις και να δούμε τέλος κάποια πολύ ωραία παραδείγματα
πώς εφαρμόζουμε αυτή τη λογική μέσω της τεχνολογίας, μέσω των επιστημών, ώστε να φτάσει και να γίνεται μια ωραία πραγματικότητα εφορίας. Εμείς λοιπόν, εδώ και 130 χρόνια, από το 1883 έχει τις ρίζες η εταιρεία, είμαστε πρωτοπόροι σε πολλά πράγματα. Θα δείτε, για παράδειγμα, ότι έχουμε ανακαλύψει το τούρμπο. Είμαστε οι εφευρέτες της μικροαυτόματης ασφάλειας που προστατεύει τα σπίτια σας. Πρωτοπόροι στη ρομποτική της ψηφιακής λύσης. Και όλο αυτό έρχεται με ένα ευρύ τομέα δραστηριότητας να μας δώσει μια βαθιά ενσυναίσθηση το πώς προσεγγίζουμε όλο αυτό το αντικείμενο. Έχουμε λοιπόν διάφορες αξίες τις οποίες εφαρμόζουμε στην πράξη. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Να έχουμε επιτυχία, ακόμα και αν υπάρχει επιτυχία, να την πάμε ακόμα πιο ψηλά. Να βρεθούμε αντιμέτωποι με παγκόσμιες προκλήσεις, κυρίως για την ενέργεια που είναι το αμυγός αντικείμενό μας. Να διευρύνουμε όσο μπορούμε την τεχνολογία, να γίνεται πιο προσιτή, να γίνεται πιο οικονομική, να πηγαίνουμε την κοινωνία και την βιομηχανία μετασχηματιζόμενη σε ένα πιο πράσινο, σε πιο προσιτό, σε πιο αηφόρες μέλλον. Και όλο αυτό έρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό να γίνει από τις αξίες που έχουμε έμφυτες, τις οποίες θα συμφωνήσετε ότι έρχονται και δένουν πάρα πολύ με όλο αυτό το εγχείρημα του STEM. Αυτό που λέμε εμείς τα 4C είναι courage, θάρρος, care, φροντίδα, curiosity, ενδιαφέρον, collaboration, συνεργασία. Θάρρος να κοιτάμε τις προκλήσεις στα μάτια, να προσπαθούμε για το καλύτερο, να μην γυρίζουμε την πλάτη μας σε αυτά που δεν μας αρέσουν, να διώχνουμε το bullying, να διώχνουμε την κακή διαχείριση, να μην θέλουμε τη διαφθορά. Φροντίδα πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπους μας, για την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία. Ενδιαφέρον, παύλα περιέργεια, που είναι κινητήριος δύναμη του μηχανικού, του επιστήμονα, να δει ένα πρόβλημα, να το καταλάβει, να το μετασχηματίσει, να φτιάξει μια πρωτοπόρα λύση. Και τέλος, η συνεργασία, που είναι το πιο σημαντικό. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω, όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς ανέφικτα χωρίς τη συνεργασία. Μερικές προτεραιότητες, οι οποίες θα συμφωνήσετε ότι βρίσκουμε πολλά κοινά με το όταν πάμε να κάνουμε ένα project STEM. Πρώτα απ' όλα, επιχειρηματική αριστεία. Θέλουμε δηλαδή αυτό που θα κατασκευάσουμε να είναι τέλειο, να έχει και πρακτική εφαρμογή. Αν είναι μόνο μια θεωρητική άσκηση, ενδεχομένως είναι πολύ ωραίο. Εγώ είμαι άνθρωπος της πράξης και θα δείτε ότι περισσότερο η βοήθεια που θα έχετε είναι όταν αυτό που σχεδιάζετε έρχεται και γίνεται κάτι το οποίο θα μπορέσει να φέρει πραγματικό αποτέλεσμα και να βοηθήσει με ένα προϊόν, με μια υπηρεσία, την κοινωνία. Πρωτοπορούμε την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση. Θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά και αυτό στη συνέχεια. Οι άνθρωποι, πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι, το να διαχειριστούμε υλικά, πόρους, χαρτοφυλάκιο, σε εισαγωγικά, χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, με έναν τρόπο ο οποίος να είναι ο καλύτερος οικονομοτεχνικά, βιωσιμότητα, η οποία είναι όχι μέρος της ατζέντας, έχει γίνει πλέον μέρος του DNA και φυσικά όλο αυτό πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα οικονομικό για να μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε, να το φτιάξουμε, να είναι παραγωγικό. Τώρα, θα δείτε, ένα από τα μεγάλα trends είναι ότι η ψηφιοποίηση γίνεται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της βιωσιμότητας. Χωρίς να μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε, να κάνουμε έξυπνα τα συστήματά μας, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Και υπάρχουν έρευνες, και θα σας παρουσιάσω ένα μικρό κομμάτι τους παρακάτω, το οποίο ακριβώς αυτό το υποστηρίζουν. Πώς πηγαίνουμε λοιπόν να κάνουμε σε ένα πλαίσιο, αν μπορώ να το βάλω έτσι, τη βιωσιμότητα μέσα στις δράσεις μας. Καταρχήν, η βιωσιμότητα δεν είναι επιλογή πλέον, δεν είναι εναλλακτική, δεν είναι trendy, είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Είναι σε όλη την κλίμακα της δραστηριότητας. Χρησιμοποιούμε την εμπειρία μας, αυτό θα κάνετε κι εσείς αύριο μεθαύριο σαν μελλοντικοί μηχανικοί, σαν μελλοντικοί επιστήμονες, την τεχνογνωσία μας, την τέχνη μας, την επιστήμη μας, για να κάνουμε το μέλλον πιο ασφαλές, πιο βιώσιμο, πιο έξυπνο. Στηρίζουμε την κοινωνία για την κλιματική αλλαγή με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους που είναι πεπερασμένοι και προωθούμε την κοινωνική πρόοδο με κυριότητα και διαφάνεια. Χωρίς ηθικές αξίες, η επιστήμη δεν σημαίνει τίποτα. Αυτός ο αέναος κύκλος που έχει μέσα τη βιωσιμότητα, διατηρούμε τους φυσικούς πόρους, έχουμε υποκοινωνική πρόοδο, χαμηλώνουμε τις εκπομπές άνθρακα, χωρίς πάθος, χωρίς σκοπό, χωρίς ηθική, χωρίς διαφάνεια, δεν πετυχαίνει, δεν πηγαίνει μπροστά. Επομένως, όλα αυτά
έρχονται και δίνουν όθηση σε αυτό που λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Και εμείς, μου αρέσει να χρησιμοποιώ λίγο και εκφράσεις πιο παγκόσμιας αγγλικής, λέμε welcome to progress, καλώς ήρθατε δηλαδή στην πρόοδο. Και ένα φιλοσοφικό ερώτημα που μπορούμε να ρωτήσουμε και να απαντήσουμε μόνοι μας, και με τη δική σας βοήθεια φυσικά, μπορούμε να κάνουμε τους φυσικούς πόρους του πλανήτη χωρίς να τους εξαντλούμε να γυρίζει ο κόσμος. Αυτό είναι, αν θέλουμε να του κάνουμε μία πρόταση, το που καταλήγουμε, μπορεί ο κόσμος να συνεχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί χωρίς να το καταστρέφουμε. Αυτό είναι το ζητούμενό μας. Ας δούμε λίγο ένα μικρό βίντεο. Τρία μεγάλα τρέντς όσον αφορά το πού πηγαίνει ο κόσμος. Ψηφιοποίηση, αστικοποίηση, εξηλεκτρισμός. Είναι αυτές οι τρεις μεγάλες αλλαγές οι οποίες έρχονται. Αν δείτε για παράδειγμα τη διαφορά 5 χρόνια πριν, πόσα δεδομένα χρησιμοποιούσαμε cloud, ποιες ήταν οι ψηφιακές περιοχές που χρησιμοποιούσαμε, αυτές είναι τεράστιες διαφορά. Κάποια νούμερα λένε ότι είμαστε τριπλάσια και τετραπλάσια τα τελευταία 2-3 χρόνια. Η αστικοποίηση είναι επίσης μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μέχρι το 2040 εκτιμούμε ότι περίπου τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού θα βρίσκονται σε πόλεις. Άρα αυτό δημιουργεί πρόκληση για τις υποδομές, το πώς θα χειριστούμε όλο αυτόν τον άνθρωπο με όλα αυτά που χρειάζεται και όλα αυτά που παράγει και όλα αυτά που ρυπαίνει. Και φυσικά όλη αυτή η στροφή στον ηλεκτρισμό που έχει μηδενικούς ρήπους προϋποθέτει ότι αυτή η ενέργεια με κάποιο τρόπο παράγεται, διανέμεται, καταναλώνεται. Άρα όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι προκλητικό σαν επιστημονική προσέγγιση. Στην ουσία, αν το σπάσουμε σε δύο κομμάτια, είναι ενεργειακή επανάσταση από την μια πλευρά και η βιομηχανική επανάσταση, η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, με πολύ μεγάλο ρόλο το Internet of Things. Αυτές οι δύο προκλήσεις έχουν μεγάλη εφαρμογή σε αυτούς τους τομείς οι οποίοι έρχονται να επηρεαστούν από τα τρία τρέντς που σας ανέφερα προηγουμένως. Κατά κύριο λόγο σε εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας, στις βιομηχανίες και στις μεταφορές και υποδομές. Μερικά νούμερα τα οποία είναι χαρακτηριστικά και θα μου επιτρέψετε να πω ότι μπορεί για σας να γεννούν και μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης ή ερευνητικής δραστηριότητας. Καταρχήν, για τις ανανεώσιμες ενέργειες, μεγάλες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, αλλά το ότι παράγουμε ακριβώς τόση ενέργεια πλέον από μη ορυκτά καύσιμα, σημαίνει ότι πρέπει να τα μεταφέρουμε, να τα αποθηκεύσουμε και να τα διανύμουμε. Αλλά υπάρχουν και πολύ μεγάλες επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι και εκτός από το κομμάτι του αμοιβώς το μηχανολογικό υπάρχουν και κομμάτια software το οποίο διαχειρίζονται φυσικά όλο αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι τα μικροδίκτυα που έχει να κάνει με το εμείς πλέον μπορούμε να είμαστε prosumer, δηλαδή να είμαστε producer και consumer, συμμετέχουμε με ενεργειακό ισοζύγιο στην καθημερινότητά μας και υπάρχει πολύ ωραία προσέγγιση σε αυτό από το net metering που έχω στην οροφή μέχρι μελλοντικές σκέψεις ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούνται σαν μπαταρίες όταν υπάρχει ζήτηση στο δίκτυο και εμείς δεν το χρησιμοποιούμε να ξεφορτίζει και να φορτίζει από το δίκτυο μέσω αντίστροφης ροής όταν το χρειάζεται. Φυσικά και όλα αυτά από πίσω υποδομή, software και προκλήσεις. Στη βιομηχανία, το Internet of Things σημαίνει ότι συνδέουμε πάρα πολλές συσκευές πλέον μεταξύ τους για να μπορεί να υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση και να δουλεύουν οι αλγόριθμοι. Και οι επενδύσεις που υπάρχουν στα συστήματα της δικτύωσης, στις υποδομές του cloud
και σε όλη την πλατφόρμα είναι πολύ μεγάλες, 30%. Αν θυμάμαι σωστά για το cloud, γύρω στο 20% για το, αλλά δεν έχει σημασία τα νούμερα. Ένα που θα ήθελα να σταθώ λίγο είναι το ποσό το οποίο φαίνεται να δαπανάτε για την ψηφιακή μεταμόρφωση. Δηλαδή για το πώς από το πιο απλό πράγμα δεν χρησιμοποιώ πλέον χαρτί στο γραφείο μου, αλλά σκανάρω και χρησιμοποιώ PDF, το οποίο περιέχει ένα software, ένα σκάνερ ή οτιδήποτε, μέχρι το πιο περίπλοκο πράγμα της ψηφιακής μεταμόρφωσης, τα digital twins, όπως λέμε στη βιομηχανία, ότι όλα είναι simulations, έναν υπολογιστή ψηφιοποιημένα και δεν κουνάω βίδα, δεν χαλάω τίποτα. Κάνω πρώτα όλες τις προσομοιώσεις στο software και μετά πάω να το φτιάξω, ξέροντας ότι αυτό λειτουργεί τέλεια και ότι το έχω κάνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς το τομέα της ψηφιακής μεταμόρφωσης επιταχύνθηκε, ένα από τα ελάχιστα θετικά της πανδημίας, ίσως το μόνο, ότι αναδείχθηκε η ανάγκη της επένδυσης σε αυτές τις τεχνολογίες. Όλο αυτό που ζήσαμε τα τρία τελευταία χρόνια όθησε πάρα πολύ και τα νούμερα που βλέπετε να αναφέρονται στις επενδύσεις αυτής της περίοδου, αντί να έπρεπε κανονικά να είναι σε πλάνο πενταετίας, έχουν συρρυκνωθεί κατά πολύ. Τέλος, για το κομμάτι μεταφορών και υποδομών, η έντονη αστικοποίηση θα φέρει και αλλαγές όπως την ανάγκη μας να έχουμε έξυπνο σπίτι, την ανάγκη μας και έξυπνα κτίρια γενικότερα, την ανάγκη μας να διαχειριστούμε την ενέργεια σωστά και φυσικά οι προκλήσεις του 50% προβλέψεων για το 2030 για ηλεκτρικά οχήματα. Σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις, βέβαια, αυτό είναι ήδη μια πραγματικότητα και έχουμε Σκανδιναβία, για παράδειγμα, Βόρεια Ευρώπη, ήδη αυτά τα νούμερα και παραπάνω ποσοστά. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε μια πρωτοβουλία. Εδώ τώρα μπαίνουμε δηλαδή στο κομμάτι, φύγαμε από το ποια είναι τα trends. Πώς κάνεις πράξη να εφαρμόσεις την έρευνα σε τεχνολογία η οποία δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όλους μας. Εμείς λοιπόν δημιουργήσαμε μια πρωτοβουλία. Εδώ τώρα μπαίνουμε δηλαδή στο κομμάτι, φύγαμε από το ποια είναι τα trends. Πώς κάνεις πράξη να εφαρμόσεις την έρευνα σε τεχνολογία η οποία δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για όλους μας. Η δύναμη της συλλογικότητας. Η συνεργασία μας δηλαδή για ένα μέλλον με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα για την κλιματική αλλαγή. Και το Power of Together έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για συνεργασία. Έχει να κάνει με ηλεκτροκίνηση, τα μεγάλα φορτηγά, τα μεγάλα λεωφορεία να είναι ηλεκτρικά, να μην μπαίνουν μέσα στις πόλεις. Να έχουμε φάρμες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν αποψηλώσεις εγκαταστάσεων πλέον, αλλά είναι κτίρια κάθετοποιημένα. Μιλάμε για κτίρια και βιομηχανίες οι οποίες δαπανάνε όσο το δυνατόν λιγότερο, ενσωματώνοντας αυτή τη φιλοσοφία στη λειτουργία τους ακριβώς. Και η δύναμη αυτή της συλλογικότητας έρχεται και μεταφράζεται και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Τι εννοώ ότι προς τα πάνω και προς τα κάτω? Σίγουρα θα πει πολλά ωραία πράγματα γι' αυτό ο επόμενος ομιλητής, η επόμενη ομιλήτρια, κυρία Τζίκα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς που έχει μια κοινωνική ευθύνη είναι να ζητήσει από τους προμηθευτές του να τηρούν πολύ συγκεκριμένα πρότυπα και να χρησιμοποιούν με βιώσιμο τρόπο τους πόρους που θα φέρουν σε σένα. Είτε είναι τρόφιμο, είτε είναι ένα εξάρτημα για να συναρμολογήσεις και να κατασκευάσεις κάτι άλλο. Πρέπει λοιπόν να μην είναι ανήθικο, να μην έχει εκμεταλλευτεί παιδική εργασία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί παράνομος τρόπος για εξόρυξη υλικού, να μην είναι από εμπόλεμη ζώνη. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό χωρίς να είναι ηθικό, έτσι. Και το δεύτερο κομμάτι που πας ένα βήμα παραπέρα και κάνουμε εμείς, είναι ότι πρώτα απ' όλα για τα πολλά εργοστάσια και κτίρια που διαθέτουμε ήδη, τα πηγαίνουμε σε ενεργειακή ουδετερότητα, να έχουν όσο το δυνατόν χαμηλότερους εκπομπές άνθρακα. Το επόμενο βήμα είναι ότι δείχνουμε το δρόμο, αφού το έχουμε κάνει εμείς ήδη και το έχουμε αποδείξει, το πώς θα το κάνουν οι υπόλοιποι. Με τη βοήθειά μας, με την καθοδήγησή μας. Και είναι μια τριπλέτα ευκαιριών να αναπτύξουμε τέτοιες μεθόδους πρωτοποριακές που να είναι πραγματικά όμως χρήσιμες για τον πελάτη, χωρίς ένα πελάτη σε όλη αυτή την αλυσίδα, δυστυχώς κάποιος ο οποίος θα το βρει χρήσιμο, χρησιμοποιώ αυτό το πελάτη εισαγωγικά, δεν μπορεί να υπάρξει καμία πορεία να καταλήξει η έρευνα σε πράξη. Να μειώσουμε λοιπόν τις εκπομπές άνθρακα, να δείξουμε το δρόμο, να δείξουμε ένα σχέδιο για το πώς γίνεται αυτό και μετά με τη βοήθειά μας εμείς ως μηχανικοί και επιστήμονες, οι υπόλοιποι που θα θέλουν να το υλοποιήσουν, να το βρούνε έτοιμο
και να το καθοδηγήσουν. Έχουμε εντοπίσει 5 τομείς οι οποίοι είναι χρήσιμοι και έχουν εφαρμογή. Τα έξυπνα κτίρια θα δείτε ότι έχουν 2 εκφράσεις. Έχουμε λοιπόν έξυπνα κτίρια διαχείριση ενέργειας, έξυπνα κτίρια κτηριακός αυτοματισμός βέλτιστη λειτουργία. Έχουμε Internet of Things με την ψηφιοποίηση και τη μέτρηση ώστε να μπορούμε να καταλήγουμε τι είναι αυτό που κάναμε και αν έχει αποτέλεσμα. Το πώς διανέμουμε την ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση σαν από μόνη της ένα τεράστιο κεφάλαιο. Χωρίς όμως να έχουμε την πληροφορία, δεν μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις. Αυτό είναι δηλαδή το α και το ω. Και υπάρχει άρρηκτος δεσμός ανάμεσα στις ψηφιακές λύσεις και στη βιωσιμότητα. Μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα εφόσον ξέρουμε πού ξεκινήσαμε, τι επίπτωση είχε αυτό που κάναμε, να κάνουμε αυτό το feedback loop και να γυρίσει πάλι σε εμάς. 3 σημεία εντοπίζουν όλοι σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι χρήσιμο. Καλύτερη διαχείριση της καθημερινότητας, αυξημένη ασφάλεια και ενέργεια, βελτιστοποίηση της ενέργειας και των πόρων που χρησιμοποιούμε. Αν πρέπει να το σπάσουμε σε 2 σημεία το τι θα πρέπει να κάνουμε, το μεταφράζω ως εξής. Πρέπει κάθε απόφαση προσωπική, επαγγελματική, που επηρεάζει το μικρό ή το μεγάλο, γιατί οι πολλές μικρές αποφάσεις είναι που τελικά κάνουν το σύνολο, πρέπει να συνδέεται πάντα με βιωσιμότητα. Και αντιστρόφως, για να φανεί το αποτέλεσμά της, πρέπει να υπάρχουν δείκτες που το αποδεικνύουν και να γυρίζουμε πίσω, ώστε να πείθουμε ότι αυτό που κάναμε ήταν σωστό και πρέπει να συνεχίσει. Οι ψηφιακές λύσεις, λοιπόν, είναι αυτό που επιτρέπουν, αυτό που λέμε εμείς τα 3S, Safe, Smart, Sustainable, έξυπνο, ασφαλές και αηφόρο, ώστε να μπορούμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω και να μειώσουμε τα κοστολόγια. Το Mission to Zero, δηλαδή η αποστολή το να πάμε όλα τα κτίρια και τα εργοστάσια σε μηδενικές εκπομπές άνθρακα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτή την επιθυμία να εφαρμόσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει και να το κάνουμε πράξη ενδυναμώνοντας όλες τις συνθήκες για ένα καλύτερο μέλλον. Και παίζουν φυσικά ρόλο αυτά που έχουμε συζητήσει, τα ψηφιακά δεδομένα που ανεβαίνουν, οι προκλήσεις λόγω της αστικοποίησης κτλ. Από το παράδειγμα, ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο δικό μας στο Φροζινόνε της Ιταλίας, το οποίο αν και ήταν υπερσύγχρονο, έγινε μια ανακαίνιση πριν από 2 χρόνια, μπήκανε ποντρομετρητικά σημεία, μετράμε όλο τον κύκλο εργασιών από το πραμικρό τι δαπανάει σε ενέργεια. Καταλήξαμε ότι με τις ενέργειες που κάναμε μετά της βελτίωσης είχαμε 30% βελτίωση στη χρήση ενέργειας, το οποίο είναι ένα τεράστιο νούμερο για ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Και ερχόμαστε και ιδρύουμε, και το οποίο είναι μια πολύ ωραία ιδέα, το κίνημα ενεργειακής αποδοτικότητας. Δηλαδή, στη βιομηχανία και όπου υπάρχει ηλεκτρικός κινητήρας, το οποίο είναι το 45% της παγκόσμιας ηλεκτρικής κατανάλωσης, αν καθίσουμε και το δούμε με μια ματιά διεισδυτική και εφαρμόσουμε τεχνολογίες που υπάρχουν σήμερα, 10% μείωση στην ενέργεια. Από το 45% της παγκόσμιας κατανάλωσης, 10% μείωση ενέργειας. Ένα κομματάκι να βάζουμε ο καθένας, ένα λιθαράκι να βάζουμε ο καθένας, πηγαίνει λοιπόν μόνο του παρακάτω. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Ωστόσο, δεν μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα πάντα. Πρέπει να παράγουμε τρόφιμα, να διατηρήσουμε τη ροή του νερού, την κυκλοφορία του αέρα, την κίνηση των τρένων και την πλεύση των πλοίων, βελτιώνοντας διαρκώς την ενεργειακή απόδοση. Με τους ρυθμιστές τροφών και τους κινητήρες της ABB μπορούμε να κάνουμε ακριβώς αυτό. Μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο σε κίνηση, εξοικονομώντας ενέργεια καθημερινά. Αυτή είναι η αποστολή μας. Με τη βοήθειά σας θα δημιουργηθεί ένα κίνημα. Μέσω καινοτόμων προϊόντων και ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών, μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση, την ασφάλεια και την αξιοπιστία και να οδηγήσουμε τις εξελίξεις ενός μέλλοντος με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για βιομηχανίες, πόλεις και υποδομές. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να διατηρήσουμε το μέλλον της βιομηχανίας και της ανθρωπότητας.
Προχωράμε μπροστά, αλλά με τη βοήθειά σας μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο. Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέρος του κινήματος ενεργειακής αποδοτικότητας. Τώρα, θέλω να σταθώ λίγο στα έξυπνα κτίρια. Είναι το πρώτο τελευταίο σημείο που θα σας αναφέρω. Γιατί έχουν μεγάλη σημασία το κτίριο. Το 90% του χρόνου μας το περνάμε σε ένα κτίριο, θέλετε να το πιστέψετε ή όχι. Είναι ελάχιστες οι μετακινήσεις εκτός κτίριων. Αν δεν δουλεύει σωστά, έχουμε μεγάλο θέμα ενεργειακά και από αποτύπωμα ενεργειακό και από ρήπους. Ένα παράδειγμα, όπως ανέφερε ήδη η κυρία Κολιάκου, είναι το εξαιρετικό καινούριο STEM Center, το οποίο ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να το δείτε εδώ στο Ανατόλια. Εμείς, για παράδειγμα, στο κτίριό μας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βραβεύτηκε το 2007 σαν καλύτερο βιομηχανικό κτίριο, έχουμε σωματώσει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχει σύστημα κτηριακού αυτοματισμού και ENIX, θέρμανση, ψήξη, σκίαστρα και φωτισμός ελέγχονται αυτόματα με αισθητήρες. Έχουμε ένα κατεστημένο, έναν ταχυφορτιστή DC για ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το κτίριο όλο είναι στο cloud. Βλέπω ανά πάσα στιγμή ψηφιακά τι συμβαίνει. Και αυτό όλο μας έχει οδηγήσει σε ένα βαθμό απόδοση, το οποίο είναι τρελό το νούμερο, 99,5 της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Πολύ υψηλή η απόδοσή του. Αλλά το κτίριο που πραγματικά είναι η κορονίδα του τι συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα, είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο έχει πάρει, νομίζω, τη μοναδική τέτοιου επίπεδου πιστοποίηση από το LEED, που είναι το Leadership in Energy and Environmental Design. Έχει πάρει το Platinum Award, που είναι η υψηλότερη βαθμίδα που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι έχει άλλο κτίριο στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε την ευκαιρία αυτό το κτίριο να επισκέψουμε όμως και να μπορούμε να το δούμε όλη τη βιοκλιματική του αρχιτεκτονική σε δράση. Και τελειώνω με το μεγάλο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Και γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης? Γιατί μαζί με τη βιομηχανία παράγουν σχεδόν το 80% των ρήπων παγκοσμίως. Οπότε θέλει μεγάλη προσέγγιση σε αυτό το κομμάτι. Και οι προκλήσεις που έχουμε για τις έντονες μετακινήσεις, ειδικά τις τελευταίες περιόδους που νιώσαμε όλοι το πόσο σημαντικό είναι το on-time delivery, το να έχουμε κάτι που παραγγέλνουμε, είτε είναι προσωπικό αντικείμενο, είτε είναι για τη δουλειά μας. Το νιώσαμε, άρα η μετακίνηση και η επιβαρημένη μετακίνηση ΔΕΗ που υπάρχει πρέπει να μας οδηγήσει σε διαφορετική προσέγγιση και σε βιώσιμες λύσεις. Και η ηλεκτροκίνηση δεν είναι μόνο το συμβατικό που ξέρετε, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα, είτε είναι αυτό καθημερινό είτε είναι υψηλών επιδόσεων. Έχει να κάνει επίσης με ηλεκτρικά τρένα. Είναι μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής διαδρομής στο δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη ηλεκτρικό. Είναι μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε λεωφορεία στη Σκανδιναβία σε πολύ μεγάλο βαθμό, το οποίο πώς λειτουργεί? Έρχεται την ώρα που είναι σταθμευμένο και ανεβοκατεβαίνουν επιβάτες στη στάση, φορτίζει από πάνω για μερικά δευτερόλεπτα πολύ γρήγορα και συνεχίζει. Κάνει ένα fast charging και πάει παραπέρα. Και ηλεκτρική πρόωση για τα πλοία αντίστοιχα. Τα λεωφορεία δε ειδικά πλέον σε πολλές χώρες της Σκανδιναβίας μόνο ηλεκτρικά είναι. Και είναι πολύ μεγάλη η διευκόλυνση, διότι ούτε ρυπαίνει. Ούτε ρυπαίνει από διοξείδιο, ούτε ρυπαίνει από ήχο. Και είναι αυτή μια τεχνολογία, το Azipod, που έχουμε καινοτόμα, που έχουμε αναπτύξει εδώ και 25 χρόνια και βρίσκει πρακτική εφαρμογή σε πράγματα όπως στο Vision of Fjords, που είναι ένα ηλεκτροκίνητο ferry boat, το οποίο διασχίζει περιοχές όπως τα Fjord στη Σκανδιναβία, που είναι προστατευόμενη περιοχή UNESCO, και το κάνει χωρίς σταγόνα από πετρέλαιο. Κάτι το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι εμείς και νομίζω θα σας αρέσει σαν concept, είναι το ηλεκτρική φόρμουλα, η φόρμουλα E. Η IPB είναι ο μεγάλος χορηγός για αυτό το πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού και μάλιστα παρέχουμε και τις λύσεις της φόρτισης των οχημάτων, και το οποίο δείχνει ακριβώς το πώς παίρνουμε κάτι το οποίο θεωρείται βαρετό και μουντό και είναι συναρπαστικό και πόσο μεγάλη τεχνολογία ενσωματώνει και πού είναι τα όρια αυτής. Και όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, δεν ξέρω αν είχατε την ευκαιρία να το δείτε, σας προτρέπω να το ρίξετε μια ματιά, είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, γιατί έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό και πρέπει οι οδηγοί την μπαταρία που είναι συγκεκριμένη να την εκμεταλλευτούν, να τη διαχειριστούν σωστά, να φτάσουν μέχρι το τέρμα και να κάνουν στο δυνατό ταχύτερους γύρους. Γίνεται μέσα σε πόλεις, επειδή ακριβώς δεν κάνει φασαρία, δεν ρυπαίνει, θα δείτε σκηνές τρομερές να περνάει το αυτοκίνητο δίπλα από το Κολοσσέο στη Ρώμη. Δηλαδή, πράγματα που δεν περιμένεις να τα δεις. Και επειδή ακριβώς είναι μέσα στην πόλη και είναι εξαιρετικά χαμηλό το εισιτήριο, έρχεται ο κόσμος και το βλέπει και καταλαβαίνει το πού μπορεί να πάει το μέλλον της μετακίνησης. Και φυσικά,
δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίζουμε δραστηριότητες όπως της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνησης ΦΙΑ, τον Gears on Track. Και δεν φαίνεται ίσως στη φωτογραφία, αλλά αν το ψάξετε θα δείτε το κάρτινγκ ηλεκτρικό με το οποίο γίνονται. Και στο πρόγραμμα των 22 εκδηλώσεων που έχει η Φόρμουλα E υπάρχουν και 8 εκδηλώσεις όπου γίνονται τέτοια track days για τον Gears on Track. Και φυσικά εμείς στηρίζουμε και τις ελληνικές πρωτοβουλίες. Πολλά χρόνια χορηγή ήταν στο Turtle και προσφάτως, πολύ πρόσφατα, με την ΑΣΑΤ, το τμήμα του Αριστοτελείου που ασχολείται με το διάστημα και την αναφυγική, και τους οποίους θα έχετε και τη χαρά να απολαύσετε σε κάποια workshop εδώ στο διήμερο. Τώρα, μία πρωτοβουλία την οποία σας προτρέπω να την ακολουθήσετε. Δημιουργήσαμε ένα μικροδοσκοπικό οργανισμό από 2 χρόνια, ο οποίος είναι το World EV Day, και ορίσαμε την 9 Σεπτεμβρίου Παγκόσμια ημέρα ηλεκτροκίνησης. Αυτό λοιπόν το event έχει πλέον και δικό του emoji, υπάρχει και emoji για τις ηλεκτροκίνησης, και το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, η δέσμευση το να πάμε ηλεκτρικά. Δηλαδή, εσείς για τα προσωπικά σας οχήματα ή για τις εταιρείες που επηρεάζετε ή για την οικογένειά σας, να δεσμευτείτε ότι το επόμενο αυτοκίνητο θα είναι ηλεκτρικό, ώστε να μειώσουμε κατά πολύ τους πόρους. Εγώ το έκανα, η εταιρεία το έχει κάνει, έχει δεσμευτεί ότι θα αλλάξει όλο το στόλο της μέχρι το 2030 και θα σώσουμε με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλές εκπομπές εξίδου του άνθρακα. Και τελειώνω, να σας θυμίσω μόνο γιατί τα κάνουμε όλα αυτά. Το κάνουμε γιατί θέλουμε να πάμε παραπέρα, γιατί θέλουμε να έχουμε ασφάλεια, θέλουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον, να αφήσουμε πίσω περισσότερα πράγματα καλύτερα από αυτά που βρήκαμε. Και για όλους, και αυτό που είναι το σημαντικό, όλα αυτά να γίνονται αυτονόητα, χωρίς να το σκέφτομαι, να γίνονται από πίσω, μόνα τους, χωρίς να τα καταλαβαίνω καν. Εκεί είναι ακριβώς η μεγάλη πρόκληση, όλα αυτά να συμβαίνουν χωρίς να ταλαιπωρούν κανέναν. For him, for her, for them, for everyone. Και αν το σωματώσουμε αυτό σε όλη την αλυσίδα, από το που ξεκινάει να βγαίνει οποιοδήποτε πόρος χρησιμοποιούμε μέχρι το πώς καταναλώνεται, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Σας καλώ λοιπόν να πάμε σε ένα ταξίδι μέσω των οδών του STEM, για ασφάλεια, έξυπνο κόσμο και αηφόρο. Αυτό γίνεται πάντα από τους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπαϊωάννου για την πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία του. Συνεχίζουμε με την ομιλία της κυρίας Τζίκα Γιάννας, που είναι CEO στην Κόμπα. Η κυρία Τζίκα αποφύτησε από το Αρσάκι Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια απέκτησε bachelor στο marketing από το University of Sheffield. Από μικρή ηλικία είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την οικογενειακή επιχείρηση και εντάχθηκε στο δυναμικό της το 2003, αμέσως μόλις πήρε το πτυχίο της. Επέλεξε να εκπαιδευτεί on the job και πέρασε σχεδόν από όλα τα τμήματα, αποκτώντας ολοκληρωμένη άποψη για τις απαιτήσεις επιχείρησης. Ασχολήθηκε εντατικά με το τμήμα προμηθειών για σχεδόν 10 χρόνια, στη συνέχεια ανέλαβε το κομμάτι του business development και το 2015 ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της Κόμπα σε μια εξαιρετικά κομβική στιγμή και απαιτητική περίοδο στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Η στήριξη της οικογένειάς της, οι καλοί συνεργάτες και το πάθος της για τη δουλειά παίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του οράματος που έχουν για την Κόμπα. Κυρία Τζίκα, είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε. Καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα στο πλαίσιο του Μαθητικού Συνεδρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας. Όπως ακούσατε ήδη, ονομάζομαι Γιάννα Τζίκα και είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Κοσμοτροπίας Βορείου Αιγαίου. Συγγνώμη λίγο, γιατί μπλεχτήκαμε με τη σκουλαρίκη εδώ πέρα. Είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Κοσμοτροπίας Βορείου Αιγαίου. Ενδεχομένως, η Κοσμοτροπία Βορείου Αιγαίου δεν σας λέει τίποτα. Ελπίζω τα brand Strata και Flocos να σας χτυπούν έστω κάποιο καμπανάκι. Η Κόνβα λοιπόν είναι μια εταιρεία οικογενειακή επιχείρηση, είναι στο χώρο περίπου 90 χρόνια. Ξεκινήσαμε σαν μια εμπορική επιχείρηση, εισάγαμε δηλαδή όλα τα προϊόντα μας από το εξωτερικό και κάποια στιγμή τολμήσαμε, αποφασίσαμε το 1989 να ιδρύσουμε τη δική μας μονάδα παραγωγική στο Κλικής. Το ανθρώπινο δυναμικό σήμερα έχει φτάσει να ρυθμεί περίπου 250 άτομα. Και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Φιλάρωτσος πριν για τις γυναίκες, είμαστε πολύ περήφανοι γιατί είμαστε περίπου 144 γυναίκες στο ανθρώπινο δυναμικό.
Το θέμα της βιωσιμότητας λοιπόν και της κοινωνικής ευθύνης είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει πολύ και ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια που τα ζητήματα της αλλαγής του κλίματος και της συνεχόμενης καταστροφής του περιβάλλοντος είναι πλέον αδιαφυσβήτητα και είναι στην καθημερινή μας κουβέντα. Ίσως σας ακούγεται λίγο οξύμορο ένας εκπρόσωπος μιας βιομηχανικής μονάδας να μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, κυκλική οικονομία, zero waste, αλλά όταν όλοι ξέρουμε ότι στα πλαίσια λειτουργίας ενός εργοστασίου η περιβαλλοντολογική ρύπανση μπορεί να μοιάζει μονόδρομος. Και όμως υπάρχουν διάφορες λύσεις και δράσεις που μπορεί να κάνει και να εντάξει τη λειτουργία της σε κάθε μονάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα προστατεύει και το περιβάλλον. Είναι πολύ σημαντικό για μας επίσης και η κοινωνική ευθύνη, η εταιρική κοινωνική ευθύνη πλέον για μας, έτσι ώστε να συνδράμουμε και να στηρίξουμε διάφορες δράσεις, να συμπράξουμε με σχολεία, με διάφορες δομές, δήμους και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ώστε να προωθήσουμε τα μηνύματα που χρειάζεται στη νέα γενιά, όπως είστε όλοι εσείς φυσικά, έτσι ώστε όλα αυτά τα ωραία που συζητάμε κατά καιρούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος να είναι η κοινή πρακτική και όχι η εξαίρεση στον κανόνα. Σίγουρα το δικό μας όραμα είναι μέσα στην επόμενη πενταετία να μπορούμε να είμαστε ένα πράσινο εργοστάσιο. Παρακάτω θα σας αναπτύξω κάποιες δράσεις και προσπάθειες που έχουμε κάνει σύμφωνα με το θέμα μας φυσικά. Έχουμε εντάξει στη λειτουργία μας 100% τη λειτουργία της ανακύκλωσης. Ανακυκλώνουμε κάθε χρόνο περίπου 5 τόνους αλουμίνιο που προέρχεται από τα κουτάκια μας, από τις κονσέρβες δηλαδή. Το οποίο αλουμίνιο, θα ήθελα να σας πω ότι είναι ένα υλικό το οποίο ανακυκλώνεται για πάντα, δεν σταματάει η ανακύκλωσή του. Και κομμάτια του αλουμινίου φτάνουν ως και το διάστημα, λέμε η τράτα έφτασε στο διάστημα, μέσα από τα κουτάκια της, γιατί χρησιμοποιείται για διάφορα εξαρτήματα, για τα διαστημόπλια. Επίσης, ανακυκλώνουμε περίπου 10 τόνους απολύσθηκο σιδηρό, χαρτιά, πλαστικά και τέλος ανακυκλώνουμε ένα ιδιαίτερα δύσκολο υλικό προς ανακύκλωση που είναι το φελιζόλ, στο οποίο μας έρχονται τα φρέσκα ψάρια από τις ιχθυόσκαλες όλης της Ελλάδας και για το οποίο πήραμε και ένα βραβείο από την ομάδα της κυκλικής οικονομίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σίγουρα η ανακύκλωση από μόνη της δεν αρκεί. Είναι μία δράση για να μειώσουμε τη βλάβη. Σίγουρα ψάχνουμε διαρκώς υλικά φιλικότερα για το περιβάλλον και όπου είναι δυνατή η αντικατάσταση, αυτή δρομολογείται άμεσα. Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε διάφορες αλλαγές που αφορούν στην προστασία των θαλασσών και όλων των ζωντανών οργανισμών που κατοικούν σε αυτές. Δεν σας κρύβω ότι αυτό έχει αποτελέσει μια σπαζοκεφαλαία για δυνατούς λύτες, καθώς πολλές από τις λύσεις που βρήκαμε και εν τέλει εφαρμόσαμε ήταν με πολύ αυξημένο κόστος. Παρ' όλα αυτά, αποφασίσαμε ότι δεν μπορούμε να τιμολογήσουμε σε εισαγωγικά το περιβάλλον και ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές που μπορεί βραχυπρόθεσμα να είναι δύσκολες σαν αποφάσεις για μια εταιρεία εμπορική, αλλά αυτό βοηθάει στο στρατηγικό σχεδιασμό το μακροπρόθεσμο. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν που εφαρμόσαμε ήταν η αλλαγή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιούμε για τα προϊόντα τόνου και των νοσαλατών τράτα. Αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε την ποικιλία τόνου Skipjack και όχι τον κυτρινόπτερο τόνο που χρησιμοποιείται κατά κόρον από τον ανταγωνισμό, αλλά χρησιμοποιούσαμε και εμείς μέχρι τότε. Και αυτή η απόφαση ήρθε μετά από πολύ μεγάλη κουβέντα, καθώς και βασίστηκε σε τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η συγκεκριμένη ποικιλία αυτού του τόνου έχει πολύ σύντομο κύκλο ζωής. Ενηλικιώνεται πολύ γρήγορα, μέσα στα 2 χρόνια. Οπότε η αναπαραγωγή και η αναπλήρωση του πληθυσμού γίνεται με σημαντικά ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι γίνεται σε οποιοδήποτε άλλη ποικιλία τόνου. Δεύτερον, λόγω της χαμηλής θέσης που κατέχει στην τροφική αλυσίδα, η συσσόρευση βαρέων μετάλλων, που είναι ένα ζήτημα το οποίο ενδεχομένως έχετε ακούσει κι εσείς, αλλά είναι πολύ ευρέως συζητούμενο για τα ψάρια των ωκεανών. Είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση πάλι με οποιοδήποτε άλλο είδος τόνου και κρίνεται πολύ, δεν καταγράφεται, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Τέλος, το συγκεκριμένο είδος τόνου δεν φτάνει πάνω από τα 2 κιλά, σε αντίθεση με τα άλλα ψάρια που φτάνουν μέχρι και τα 60. Και γι' αυτό το λόγο ανήκει και στα ψάρια που συνιστά η Αμερικάνικη Εταιρεία Εγκυμοσύνης που είναι, και την αναφέρουμε γιατί είναι η εταιρεία που δίνει έτσι
τα topics των της των διατροφικών συνηθειών για τις εγκυμονούσες, που είναι ένα, έτσι, ένα κομμάτι της κοινωνίας πολύ πιο ευάλωτο, ας πούμε. Ένας άλλος άξονας τον οποίο μελετήσαμε και προσαρμόσαμε τις επιλογές μας είναι αυτή του τρόπου αλίευσης και των αλιευτικών εργαλείων που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Η θάλασσα για μας, αντιλαμβάνεστε ότι εκτός ότι τη λατρεύουμε, είναι και ένας, ο πιο πολύτιμό μας συνεργάτης, το πιο πολύτιμο αγαθό μας. Έτσι, έχουμε επιλέξει αποκλειστικά προμηθευτές που εφαρμόζουν πρακτικές βιώσιμης αλιείας, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις της αλιευτικής τους δραστηριότητας στα θαλάσσια είδη και στα οικοσυστήματα. Τα ψάρια που προμηθευόμαστε αλιεύονται με κυκλωτικά δίχτυα, που είναι ένα επιλεκτικό εργαλείο αλίευσης. Διαθέτει ένα συγκεκριμένο μάτι στο δίχτυ του, έτσι ώστε να μπορούν να περνάνε μέσα από το μάτι τα μικρά ψάρια και οι γόνοι των ψαριών. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό ανεπιθύμητων αλιευμάτων. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε εδώ πέρα ότι τα κυκλωτικά δίχτυα δεν έρχονται σε επαφή με το βυθό της θάλασσας και έτσι δεν επηρεάζουν καθόλου ευαίσθητους οργανισμούς, κοραλιογενείς υφάλους κτλ. Οπότε είναι στον αφρό, ας πούμε, της θάλασσας. Σίγουρα αυτές οι αλλαγές έχουν μεγαλύτερο κόστος, είναι εξαιρετικά σημαντικές, όπως σας είπα και πριν, συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη, στο μέλλον και το δικό μας και της θάλασσας και στην προστασία του περιβάλλοντος, και έτσι είναι η στρατηγική μας στόχη που θα τους δείτε και σε όλες μας τις παρουσιάσεις. Κάτι επιπλέον που είπε και ο κύριος Παπαγεωργίου πλην, που μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα, είναι το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμά μας στον πλανήτη. Προσπαθούμε οι επιλογές μας και οι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούμε και χρειάζονται για την παραγωγή του προϊόντος μας να αναπροσαρμόζονται διαρκώς, έτσι ώστε να αφήνουμε το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Είναι σημαντικό βέβαια να πούμε εδώ πέρα ότι σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη, όπως είναι το βοδινό, το χοιρινό, αλλά ακόμα και το κοτόπουλο, το άγριο ψάρι έχει το χαμηλότερο περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα, καθώς η αλιεία του και η επεξεργασία του δεν απαιτεί πολλούς φυσικούς πόρους. Έτσι, όπως είπα και στην αρχή, ίσως ακούγεται οξύμερο για μια βιομηχανική μονάδα να έχει στρατηγικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά πολλές φορές οι πρακτικές για αυτήν συνοδεύονται από αύξηση κόστους. Και βραχυπρόθεσμα μπορεί να είναι κάτι κακό, αλλά μακροπρόθεσμα θα μας βοηθήσει για την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ένα άλλο project που έρχεται να αγκαλιάσει όλη αυτή την ευαισθητοποίηση, και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, αφορά το αποτύπωμα ψαριού. Είναι μια καινοτομία που έχουμε δημιουργήσει και έχουμε δώσει πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, σε όλο το καταναλωτικό κοινό. Πρόκειται λοιπόν για μια υπηρεσία που αφορά την ιχνηλάτηση των ψαριών μας. Έτσι, μπαίνοντας στο tratagreece.gr και γράφοντας ένα κωδικό που θα βρει κάποιος πάνω σε μια κονσέρβα σαρδέλας, γάβρου ή ακόμα και τον σαλάτ όλων των προϊόντων μας, μπορεί να το προκτορολογήσει και έτσι να βρει μια σαφή εικόνα για την περιοχή αλίειας του ψαριού, για την επιστημονική ονομασία του, για το σκάφος που το ψάρισε, καθώς και τη μέθοδο και το αλιευτικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να αλιευθεί. Εξασφαλίζει έτσι ότι τα αλιεύματα προέρχονται μόνο από σκάφη που λειτουργούν με νόμιμη άδεια και αλιεύουν από τα επίσημα ιχθυαποθέματα της χώρας, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανονισμούς και υπόκειται στους ελέγχους των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών. Συγχρόνως, το αποτύπωμα εκπαιδεύει τους καταναλωτές μας στο να ενδιαφέρονται και να ενημερώνονται για τις τροφές που καταναλώνουν, αλλά και να ελέγχουν ότι πράγματι τηρούνται οι προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Διασφαλίζει συγχρόνως μια διαφάνεια, η οποία είναι ένα θέμα μάλλον που είναι στην επικαιρότητα και είναι πρωταρχικής σημασίας. Και το όραμά μας αυτό είναι να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας αποτύπωσης για όλα τα τρόφιμα προς διάθεση. Γιατί αν όλα τα τρόφιμα τα οποία φτάνουν στο τραπέζι μας μπορούν να ιχνηλατηθούν, τότε και εμείς ως καταναλωτές μπορούμε να συμβάλλουμε στη συμμόρφωση όλων μας, στις προδιαγραφές που προάγουν και προστατεύουν το περιβάλλον. Σε σχέση με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτό που όλοι πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι οι εταιρείες αποτελούν και πρέπει να αποτελούν αναπόσπαση στο κομμάτι των κοινωνιών. Ο ρόλος τους δεν είναι μόνο να διαθέτουν τα προϊόντα προς πώληση στον κόσμο, αλλά να μπορούν να βοηθούν και τους συνανθρώπους. Δεν μπορεί άλλωστε να υπάρξει και κοινωνία και δει στις μέρες μας, αν δεν δείχνουμε καθημερινά το ενδιαφέρον, τη στήριξη και κυρίως την κατανόησή μας στο διπλανό μας. Συνεπώς, από την Κόνβα δεν θεωρούνται αυτές οι δράσεις προαιρετικές. Αποτελεί υποχρέωση και όχι κάτι που πρέπει απλά να κάνουμε για να κάνουμε, γιατί είναι μια τάση πλέον
μπορεί να το έχετε ακούσει κι εσείς, στη βιομηχανία γενικότερα, να μιλάμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την εφορία κτλ. Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί με διάφορα περιβαλλοντολογικά ιδρύματα. Μία συνεργασία που τρέχει πολλά χρόνια είναι η συνεργασία μας με την εταιρεία MOM. Ασχολείται με τη μελέτη και την προστασία της μεσογειακής φώκιας. Είναι ελληνική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1988. Η MOM δραστηριοποιείται για την διατήρηση και την ανάδειξη του παράκτου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας μέσα από την προστασία της μεσογειακής φώκιας, που είναι το μοναδικό είδος φώκιας στην Μεσόγειο και το σπανιότερο είδος φώκιας στον κόσμο. Η Κόλμα το 2018 είχε χρηματοδοτήσει και τη συμμετοχή μαθητών του Κολεγίου Ανατόλια στο καλοκαιρινό πρόγραμμα παρακολούθησης κοιτοδών, το Northern Aegean Dolphin Project της MOM στις Ποράδες, ξεκινώντας έτσι μια μακροχρόνια σχέση με το σχολείο. Το φετινό καλοκαίρι η Κόλμα θα επαναλάβει αυτή τη στήριξη, συμμετέχοντας εργαζόμενοι της εταιρείας μας. Επιπλέον, η Κόλμα το 2020 ξεκίνησε μια συνεργασία με την Εναλία. Είναι μια μυαστική πάλι ΜΚΟ οργάνωση, όπου το κοινό μας όραμα αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα και την αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και της πλαστικής ρύπανσης. Η πλαστική ρύπανση στη Μεσόγειο αναμένεται πως θα συνεχιστεί να αυξάνεται, δυστυχώς με ραγδαίους ρυθμούς, τα επόμενα χρόνια, ενώ η παραγωγή πλαστικών απορριμμάτων στην ίδια περιοχή υπολογίζεται ότι θα τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050. Η δράση αυτή που έχουμε ξεκινήσει με την Εναλία αφορά την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω της συλλογής των χρησιμοποιούμενων δικτυών από το λιμάνι της Καβάλας, όπου υπάρχει έντονη αλλιευτική δραστηριότητα. Εκτιμάται ότι μέσω αυτής της ενέργειας θα συλλεχτούν περίπου 5 τόνοι δικτυών το πρώτο μόλις χρόνο. Και ο περιβαλλοντολογικός αντίκτυπος αυτής της δράσης, αν και εφόσον αυτά τα δίχτυα κατέληγαν στη θάλασσα, θα ανερχόταν περίπου στις 150.000 ευρώ. Περαιτέρω, τα συλλεχθέντια δίχτυα εντάχθηκαν στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας, μετατράπηκαν σε κάλτσες και δόθηκαν δώρο σε όλους τους εργαζόμενούς μας. Είναι προσωπική μου πεποίθηση, αλλά και κομμάτι της κουλτούρας της εταιρείας, ότι η αλλαγή δεν έρχεται με τη θεωρία, αλλά με τις πράξεις. Εσείς που αποτελείτε τη νέα γενιά και το μέλλον αυτού του κόσμου, είμαι σίγουρη ότι θα πράξετε με τέτοιο τρόπο που θα διορθώσει τα τεράστια λάθη που δυστυχώς σας αφήνουν παρακαταθήκη οι προηγούμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για αυτές τις πολύ ωραίες και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Αγαπητοί μαθητές, συνάδελφοι και προσκεκλημένοι ομιλητές, καλώς ήρθατε στην κεντρική ομιλία του 8ου Μαθητικού Συνεδρίου ΑΚΣΤΑΚ. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, ερευνητή και διευθυντή πληροφορικής του MIT Media Lab. Και στη συνέχεια θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Λίνα Ντόκου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Yale στον τομέα των πνευμονικών παθήσεων του καρδιαγγειακού τμήματος της Ιατρικής Σχολής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπλέτσα, που είσαστε εδώ μαζί μας. Ανυπομονούμε πραγματικά να ακούσουμε τις ομιλίες σας. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια πρώτα για εσάς και τους μαθητές. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα, δύο λόγια και στα παιδιά, για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον κύριο Μπλέτσα. Ο κύριος Μπλέτσας ήταν ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της One Laptop Per Child, μιας μη κερδοσκοπικής εταιρείας που σχεδίασε και κατασκεύασε ένα λάπτοπ πολύ χαμηλού κόστους, μιας τεχνολογίας που στοχεύει να βοηθήσει στο πώς μορφώνονται τα παιδιά στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην OLPC, συνέβαλε στον βιομηχανικό σχεδιασμό, τα ηλεκτρονικά, καθώς και το λογισμικό του λάπτοπ XO1 της OLPC. Πριν προχωρήσει στο Media Lab, ήταν μηχανικός συστημάτων στην Aware Inc., όπου σπούδασε και έγραψε βιβλιοθήκες, σχεδίασε και έγραψε βιβλιοθήκες λογισμικού υψηλής απόδοσης για τους παράλληλους υπερυπολογιστές κατανεμημένης μνήμης της Intel και ασχολήθηκε με την εφαρμογή της τεχνολογίας ADSL για παροχή διαδικτυακής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες. Έχει εκτεταμένη συμβουλευτική δραστηριότητα γύρω από θέματα τεχνολογίας και τεχνολογικής πολιτικής. Υπήρξε συνιδρυτής δύο εταιριών και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή σύμβουλος σε πολλές άλλες. Είναι πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει MSc ως μηχανικός υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.
Κύριε Μπλέτσα, χαιρόμαστε πολύ που είσαστε μαζί μας. Ο λόγος σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορεί να με ρωτήσει κάποιος για να απαντήσω σχετικά σύντομα είναι τι κάνει το Media Lab. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 για να διερευνήσει τη σύγκληση που επιτελεί το εκείνη την εποχή μεταξύ της βιομηχανίας των υπολογιστών, των μέσων ενημέρωσης, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου και των εκδόσεων, εφημερίδων, βιβλίων κτλ. Τα περισσότερα από τα παιδιά που μας ακούνε σήμερα δεν είχαν γεννηθεί ακόμα τότε, αλλά ήταν μια τελείως διαφορετική εποχή και το Media Lab ήρθε ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για να διερευνήσει και να δουλέψει πάνω σε αυτή τη σύγκληση που έδωσε τον κόσμο που ξέρουμε σήμερα. Στη συνέχεια ασχολήθηκε με πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με την επαφή, με τη διεπαφή, με το interface, όπως λέμε στα αγγλικά, διεπαφή είναι στα ελληνικά, μεταξύ τεχνολογίας και ανθρώπου. Πώς επηρεάζει δηλαδή η τεχνολογία τη ζωή μας και σε καθημερινή βάση και πιο μακροπρόθεσμα. Αυτό δημιούργησε μια πληθώρα από δραστηριότητες, το όθησε σε μια πληθώρα από δραστηριότητες που σήμερα έχουν να κάνουν από την εκπαιδευτική τεχνολογία, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, μέχρι τα τεχνητά μέλη, μέχρι τις επιστήμες υγείας, μέχρι τη γενετική. Είναι όμως σίγουρο για μας ότι η πιο διαχρονική, αν κοιτάξει κανείς όλη την ιστορία όλων αυτών των χρόνων, η πιο διαχρονική ενασχόλησή μας ήταν με την εκπαιδευτική τεχνολογία. Και γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, θα σας πω την ιστορία αυτή. Η ενασχόλησή μας αυτή ξεκίνησε με αυτόν τον κύριο. Ο κύριος αυτός λέγεται Σίμουρ Πάπερτ, ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του εργαστηρίου τη δεκαετία του 80. Είναι μαθηματικός, ήταν καθηγητής εφηρμοσμένων μαθηματικών, αλλά ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με την επιστήμη της μάθησης, το πώς μαθαίνει κανείς και προφανώς το πώς μαθαίνουν τα παιδιά, διότι τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα από τους ενήλικες. Ένα από τα πρώτα πράγματα που διαπίστωσε, και μιλάμε όχι για τώρα, όχι για τη δεκαετία του 90, όχι για το 80, αλλά από τη δεκαετία του 60 που ήρθε στο MIT, όπου οι πρώτοι υπολογιστές είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους, ήταν ότι το πιο φυσικό μέσο για να μάθεις για τη μάθηση είναι ο υπολογιστής. Γιατί? Γιατί έβλεπε τον προγραμματισμό, είδε ότι ο προγραμματισμός είναι μια πολύ καλή προσέγγιση της σκέψης. Όταν προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, αναλύουμε τα δεδομένα, σκεφτόμαστε μια λύση, βάζουμε τα βήματα που χρειάζεται για να υλοποιηθεί αυτή η λύση σε μια σειρά, ό,τι κάνουμε και όταν προγραμματίζουμε. Ακόμα περισσότερο όμως είδε ότι η διόρθωση των λαθών, το λεγόμενο debugging στα προγράμματα, είναι μια πολύ καλή προσέγγιση της διαδικασίας της μάθησης της ίδιας. Διότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, διορθώνοντας μας τα λάθη μας, πολύ περισσότερο από ό,τι μαθαίνουμε από τις επιτυχίες μας. Σκεφτείτε πώς μάθαμε να μιλάμε, πώς μάθαμε να περπατάμε. Εκείνη λοιπόν την εποχή σχεδίασε το πρώτο πράγμα που έκανε και την εποχή που ήρθε στο Media Lab, έφτιαξε μία γλώσσα προγραμματισμού για παιδιά. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, το να προγραμματίσει ένα υπολογιστή ήταν μία πολύ πιο δύσκολη διαδικασία από αυτή που ξέρουμε σήμερα. Και η γλώσσα αυτή ουσιαστικά σου επέτρεπε να δημιουργήσεις γραφικά στην οθόνη, τα οποία εκείνη την εποχή ήταν κάτι αρκετά εξωτικό, με μία χελονίτσα στην οποία έδινες οδηγίες, όπως βλέπουμε στο animation, και η οποία σχεδίαζε στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσες να δεις πώς σχεδιάζονται, πώς δημιουργούνται πιο σύνθετες δομές από πολύ απλές οδηγίες. Για να το κάνει όμως πιο απτό αυτό, σχεδίασε και ένα μικρό ρομποτάκι, το βλέπουμε στη φωτογραφία με αυτό το ρομποτάκι, το οποίο αντί να σχεδιάζει στην οθόνη, σχεδίαζε στο χαρτί, σε κάποια επιφάνεια. Το λεγόμενο χελονορομποτάκι της Logo.
Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της διαδικασίας αυτής, της ομάδας του Seymour Papert στο Media Lab, ήταν η εταιρεία Lego, η οποία εκείνη την εποχή, τα Lego τα ξέρετε όλοι, μικρά τουβλάκια με τα οποία μπορούμε να φτιάξουμε πολύ σύνθετες κατασκευές, αλλά οι κατασκευές μέχρι τότε ήταν στατικές σε μεγάλο βαθμό. Δεν είχαν κάποια δυνατότητα αλληλεπίδρασης, προσαρμογή στο περιβάλλον, αντίδραση σε κάποια από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Ο Σίμουρ και η ομάδα του το είδαν αυτό και αποφάσισαν ότι οι υπολογιστές, οι μικροεπεξεργαστές, οι οποίοι είχαν γίνει διαθέσιμοι ευρέως εκείνη την εποχή, ήταν ένα καλό πάντρεμα των Lego, με τα Lego εκείνης της εποχής. Ξεκίνησαν λοιπόν να σχεδιάσουν έναν μικρό υπολογιστή, ο οποίος θα μπορούσε να προγραμματιστεί εύκολα. Εδώ βλέπουμε τα τρία πρώτα πρωτότυπα. Τα αριστερά είναι τα πάνω, η πρώτη του γενιά. Βλέπετε, ήταν φτιαγμένος με τη διαδικασία να μοιάζει με τουβλάκι Lego, έτσι ώστε να μπορείς να τον ενσωματώσεις στις κατασκευές σου. Το δεύτερο πρωτότυπο με μεγαλύτερες δυνατότητες, όπου είχε και αισθητήρες. Και τελικά το τελικό προϊόν, το οποίο βγήκε στην αγορά σαν Lego TC Logo, προγραμματιζόμενο με την γλώσσα Logo εκείνη την εποχή. Η συνέχεια νομίζω την έχετε δει από την πρώτη έκδοση, δεύτερη έκδοση, τρίτη έκδοση, στη σημερινή μορφή των ρομποτικών αυτών kit, τα πρώτα ρομποτικά kit που κυκλοφόρησαν στην αγορά για εκπαιδευτικούς λόγους, απευθυνόμενα σε παιδιά. Το kit αυτό λέγεται Mindstorms, προς τιμήν του Seymour Papert, του οποίου το πιο γνωστό βιβλίο είναι το Mindstorms, στο οποίο αναπτύσσει τις θεωρίες της μάθησης και το γιατί τα παιδιά και οι υπολογιστές κάνουν ένα καλό δίδυμο στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Περάσαν μερικά χρόνια, το γκρουπ του Seymour είχε αποφύτους, ο Seymour έγινε επίτιμος καθηγητής, το γκρουπ το ανέλαβε ένας φοιτητής του διδακτορικός, ο Μιτς Ρέζνικ, ο οποίος είναι ακόμα διευθύνει το συγκεκριμένο γκρουπ στο Media Lab. Φτάνουμε στις αρχές του 21ου αιώνα και έχουμε όλοι στο εργαστήριο μία ανησυχία γενικότερα, διότι θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες σε πολλά σχολεία και κολλάμε στο γεγονός ότι οι υπολογιστές έχουν ένα αρκετά μεγάλο κόστος ακόμα. Οι υπολογιστές στα σχολεία υπάρχουν σε ένα εργαστήριο όπου τα παιδιά πηγαίνουν κάποιες φορές την εβδομάδα. Θυμάμαι πολύ καθαρά τότε εκείνη την εποχή θεωρεί το μεγάλο πρόβλημα η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ήταν κάτι πολύ εξωτικό. Μία από τις δράσεις στις οποίες είχα συμμετάσχει ήταν να φτιάξω το πρώτο ευρυζωνικό δίκτυο στην Ελλάδα, στο νησί της Πάτμου. Και εκεί συνδέσαμε το σχολείο τότε στο διαδίκτυο με σύνδεση μόνιμη και αρκετά υψηλής ταχύτητας για εκείνη την εποχή, χωρίς τα μόντεμ τα οποία ευτυχώς εσείς δεν γνωρίσατε ποτέ στη ζωή σας. Και συνδέσαμε το εργαστήριο πληροφορικής εκεί. Οι υπολογιστές λοιπόν, για να μην τους χαλάσουν τα παιδιά, δεν τους αφήνανε σχεδόν ποτέ να μπουν μέσα, είχαν πολύ ωραία κεντητά σε μεδάκια πάνω στις οθόνες. Και αυτή ήταν η εικόνα σε πάρα πολλά εργαστήρια, ειδικά στην ελληνική επαρχία. Οι υπολογιστές ήταν χωμένοι κάπου, ήταν κάτι εξωτικό, τα παιδιά πήγαιναν μια-δύο φορές την εβδομάδα εκεί πέρα να παίξουν μαζί τους. Προφανώς και τα αποτελέσματα ήταν μηδαμινά. Πολύ απλά γιατί, όπως εξήγησε και ο Seymour, φανταστείτε, ξεχάστε τους υπολογιστές και σκεφτείτε τι θα γινόταν αν τα μολύβια ήταν ακριβά. Θα τα βάζαμε και αυτά σε ένα εργαστήριο, θα στέλναμε τα παιδιά μια-δύο φορές την εβδομάδα εκεί και μετά θα κάναμε βαθιστόχαστες μελέτες για το πώς δεν βοηθούν τα μολύβια στην εκπαίδευση και το πώς δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά να γράφουν. Επομένως, το συμπέρασμα που βγάλαμε ήταν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το κόστος ακόμα των υπολογιστών. Δεν ήταν προσιτής στις αρχές αυτού του αιώνα.
Εκείνο που σφράγισε όμως τη σκέψη του ιδρυτή του Media Lab, του Νίκολας Νεκροπόντα, ήταν ότι χρηματοδότησε κάποια σχολεία, τη δημιουργία κάποιων σχολείων στην Καμπότζη. Το σχολείο αυτό που βλέπετε χτίστηκε από την αρχή, κόστισε 15.000 δολάρια. Ο κάθε ένας όμως από αυτούς τους υπολογιστές που βλέπετε κόστισε 2.000 δολάρια μεταχειρισμένος τότε. Μιλάμε για μια απομακρυσμένη περιοχή στην Καμπότζη. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνιμο. Το σχολείο δούλευε με γεννήτρια. Στο βάθος βλέπετε πίσω από το παιδάκι το πιο, που στέκεται πιο ψηλά, το δορυφορικό πιάτο, από το οποίο υπήρχε μια πολύ καλή σύνδεση στο ίντερνετ για τα δεδομένα της εποχής. Αλλά το κόστος των υπολογιστών ήταν απαγορευτικό. Και εκεί ο Νίκολας πλέον, έχοντας ακούσει όλες τις ιδέες του Σίμουρ, έβαλε μια ομάδα, συνέστησε μια ομάδα στο Media Lab και λέει, γιατί οι υπολογιστές δεν γίνονται προσιτοί. Θα έπρεπε, αν ακολουθούσαν τον νόμο του Μουρ και τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία των ημιαγωγών γίνεται όλο και πιο φθηνή, θα έπρεπε να είναι πιο φθηνή τώρα και δεν είναι. Και οι λόγοι προφανώς ήταν εμπορικοί. Έτσι αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μία δραστηριότητα μέσα στο εργαστήριο που διερευνήσαμε αν υπήρχαν έτσι ανυπέρβλητα τεχνητά προβλήματα για να φτιάξουμε ένα υπολογιστή, ο οποίος το κόστος του θα ήταν πολύ πολύ μικρότερο. Μια τάξη μεγέθους μικρότερο από την μέση τιμή εκείνης της εποχής. Όντως, υπήρχαν κάποιες τεχνητικές δυσκολίες, είχαν να κάνουν κυρίως με την οθόνη, που ήταν το πιο ακριβό εξάρτημα εκείνη την εποχή. Δημιουργήθηκε μία ομάδα. Η ομάδα αυτή έφυγε προσωρινά από το MIT και πήγε σε έναν ξεχωριστό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, διότι το MIT δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στη διαδικασία να κατασκευάζει το ίδιο υπολογιστές. Έπρεπε να γίνει μια ξεχωριστή εταιρεία, οργανισμός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια πολύ έντονη διαδικασία βιομηχανικού σχεδιασμού για να φτιάξουμε ένα λάπτοπ το οποίο θα ήταν πολύ χαμηλού κόστος, αλλά πολύ πιο ανθεκτικό και πολύ πιο χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής, γιατί μιλάγαμε για μέρη στα οποία δεν υπήρχε ρεύμα μονίμως. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το λάπτοπ να φορτίζει χειροκίνητα, εξού και τα πρώτα μοντέλα είχαν μία μανιβέλα. Εκείνη την εποχή δεν ήταν δυνατό αυτό, σήμερα είναι. Κάποια στιγμή εγκαταλείψαμε λοιπόν αυτή την ιδέα. Για να γίνει πιο εικονικό το λάπτοπ, του βάλαμε αυτά τα φτάκια, τις κεραίες που αύξαναν πολύ την εμβέλεια της ασύρματης δικτύωσης. Το παρουσιάσαμε το πρωτότυπο για πρώτη φορά στην Τίνιδα το 2015, εδώ ο Νίκολας Νεκροπόντα με τον Κόφι Άναν, τότε Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο υποφαινόμενος με το πρωτότυπο των ηλεκτρονικών στην έκθεση εκεί. Καταλήξαμε τελικά στο βιομηχανικό σχεδιασμό, πήραμε και πολλά βραβεία από εκεί. Η μητέρα μου είναι πολύ περήφανη, νομίζω, που τελικά την ικανοποίησα, γιατί είναι αρχιτεκτόνισσα και οι δυο γονείς μου είναι αρχιτέκτονες, κανένας από τα τρία παιδιά δεν ασχολήθηκε με το σχεδιασμό. Τελικά κατάφερα να πάρω ένα βραβείο για σχεδιασμό, βιομηχανικό, με αυτό το λάπτοπ, το οποίο έχει γίνει και κομμάτι της συλλογής πολλών μουσείων μοντέρνας τέχνης στον κόσμο, του MoMA στη Νέα Υόρκη, του MoMA στο Σαν Φρανσίσκο. Και πήγε σε μέρη στα οποία κανένας δεν θα σκεφτόταν ποτέ να στείλει λάπτοπ εκείνη την εποχή. Η φωτογραφία αυτή είναι πραγματική. Ένας ιθαγενής Αυστραλιανός στην έρημο, στην περιοχή των αβορίγινων, όπως τους λέμε στην Ελλάδα, Aboriginals, με ένα ντίγκο πίσω. Δεν είναι στημένη φωτογραφία. 2,5 με 3 εκατομμύρια, δεν είμαι σίγουρος για το ακριβές νούμερο, αλλά πήγαν σε μέρη που δεν θα σκεφτόταν ποτέ κανείς να στείλει λάπτοπ. Πιο σημαντικά, βέβαια, ήταν το γεγονός ότι
κανένας πλέον δεν σκέφτεται μετά από αυτή την προσπάθεια, κανένας πια δεν σκέφτεται αν θα πρέπει το κάθε παιδί να έχει το δικό του υπολογιστή, θα πρέπει να τα στέλνουμε σε εργαστήρια. Αυτό το ένα προς ένα, ένας υπολογιστής ένα παιδί, το οποίο ονειρευόταν ο Σίμουρ από το 1960, τη δεκαετία του 60, έγινε πραγματικότητα. Ταυτόχρονα η βιομηχανία των υπολογιστών αντέδρασε θετικά. Η Intel με τη Microsoft έβγαλαν τη σειρά των netbooks με κόστος γύρω στα $200 εκείνη την εποχή. Το δικό μας κόστος ήταν λίγο χαμηλότερο, δεν φτάσαμε ποτέ τα 100, διότι δεν συνεχίστηκε η προσπάθεια από ένα σημείο και πέρα, δεν είχε και νόημα να συνεχιστεί η προσπάθεια από τη στιγμή που υπήρχαν, η αγορά μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες. Επομένως, νομίζω ότι το συγκεκριμένο project μπορεί να μην διένει με δεκάδες εκατομμύρια ή εκατοντάδες εκατομμύρια υπολογιστών, όπως έλεγε όπως έλεγαν τα συνθήματα που χρησιμοποιούσαμε εκείνη την εποχή για να πείσουμε κάποιον κατασκευαστή να το φτιάξει. Αλλά έκανε τη δουλειά του, νομίζω, επετέλεσε το στόχο του πολύ σημαντικά και είχε πολύ σημαντικές συνέπειες, διότι άλλαξε και τη σκέψη στην εκπαίδευση όσον αφορά τους υπολογιστές, αλλά και τη βιομηχανία των υπολογιστών, έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Η φωτογραφία είναι από την Ιγυρία, επίσης πραγματική. Και το λάπτοπ ήταν πράσινο, διότι προσπαθούσαμε να πείσουμε τον τότε πρόεδρο της Νιγηρίας να αγοράσει μια μεγάλη παρτίδα. Εξού και το κάναμε στο χρώμα της σημαίας τους. Ήταν και ένα ωραίο χρώμα. Έχουν γραφτεί πολλά για το αν πέτυχε ή απέτυχε αυτό το project και τα λοιπά, κυρίως από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν στενά ανακατεμένοι με το project. Αν κάποιος πήγαινε σε κάποιο απομακρυσμένο σχολείο, για παράδειγμα κάπου στο Περού, ψηλά στις Άνδης, όπου το σχολείο είχε χωμάτινο πάτωμα ακόμα, και έβλεπε την επίδραση και το πόσο πιο χαρούμενα ήταν τα παιδιά στο σχολείο με τη διαδικασία αυτή, το πόσο χαρούμενα ήταν που μπορούσαν να βοηθήσουν τους γονείς τους, απαντώντας ερωτήσεις από τους γονείς τους με την πρόσβαση στο διαδίκτυο που τους έδινε το συγκεκριμένο λάπτοπ. Νομίζω ότι οι όποιες αμφιβολίες θα έσβηναν. Η δουλειά στο Media Lab όμως συνεχιζόταν. Η διάδοχος της Logo είναι η Scratch. Νομίζω πολλοί από εσάς πιθανόν την ξέρετε ήδη. Είναι η πιο δημοφιλής γραφική γλώσσα προγραμματισμού για την εισαγωγή στον προγραμματισμό από πολύ μικρή ηλικία. Ήδη στην τρίτη της γενιά, με μια τεράστια απήχηση ανά τον κόσμο, σχεδόν βλέπετε παντού υπάρχουν χρήστες της, υπάρχουν ελάχιστα μέρη από τα οποία δεν έχουμε δει χρήση, ακόμα και σε μέρη στην Αφρική που είναι πολύ πίσω. Μεγαλώνει ακόμα συνεχώς. Έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 30 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες. Δεν μιλάμε για εγγεγραμμένους χρήστες, μιλάμε για ενεργούς χρήστες. Μεγαλώνει κάθε χρόνο και αυτή πλέον αποτελεί αντικείμενο η συντήρησή της, η συντήρηση της υποδομής, διότι τρέχει πλέον ως υπηρεσία στο διαδίκτυο. Είναι ευθύνη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, ο οποίος έφυγε ουσιαστικά, ξεκίνησε από το Media Lab και έχει πλέον ως αποκλειστική ευθύνη τη συντήρηση της Scratch. Η δουλειά όμως συνεχίζεται ακόμα περισσότερο με ένα ενδιαφέροντα τρόπο. Μας ξαναγυρνάει λίγο στην αρχή. Θυμηθείτε το ρομποτάκι, τη χελώνα του Σίμουρ, τη δεκαετία του 80. Το ρομποτάκι αριστερά είναι ο Τζίμπο. Ήταν ένα εμπορικό προϊόν, το οποίο δεν είχε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ίσως ήταν πολύ νωρίς στην αγορά. Είναι ένα εκφραστικό ρομποτάκι. Υπάρχει ένα group στο Media Lab, τα προσωπικά ρομπότ, τα οποία
η βασική ιδέα πίσω από τη δουλειά τους είναι ότι αλληλεπιδρούμε πολύ πιο χρήσιμα και παραγωγικά με την τεχνολογία όταν η τεχνολογία προσπαθεί να μιμηθεί εμάς, όχι όταν εμείς προσπαθούμε να μιμηθούμε τους περιορισμούς της τεχνολογίας. Ο Τζίμπο είναι ένα πολύ εκφραστικό ρομποτάκι, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί πολύ επιτυχημένα σαν προπονητής μάθησης για την εκμάθηση ανάγνωσης σε πολύ μικρά παιδιά. Μία πολύ όμορφη δραστηριότητα και μία δραστηριότητα η οποία συνεχίζεται πλέον και από τα ρομπότ έχει περάσει στην τεχνητή νοημοσύνη, στη μηχανική μάθηση, ένα καινούριο παράδειγμα γενικότερα στο πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές, που διαφέρει από τον κλασικό προγραμματισμό, που μας δίνει δυνατότητες που δεν είχαμε πριν, όπως μας έδωσαν και οι κλασικοί υπολογιστές στα μέσα του περασμένου, αρχίζοντας από τα μέσα του περασμένου αιώνα, δυνατότητες όμως οι οποίες χρειάζονται, πρέπει να ξέρουμε τι να περιμένουμε από αυτές. Πρέπει να μαθαίνουμε να κατανοούμε πότε κάνουν λάθη. Πρέπει να μάθουμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά. Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο κόσμος μας γίνεται όλο και πιο περίπλοκος και συνήθως τα πιο δυνατά εργαλεία απαιτούν και πολύ πιο καταρτισμένους χρήστες. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για να τα χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά και να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, το διάφορα groups στο Media Lab δουλεύουν πάνω σε προγράμματα σπουδών που ξεκινάνε από πολύ μικρές ηλικίες και προσπαθούν να περάσουν στα παιδιά το μήνυμα ότι ένα εργαλείο είναι παραγωγικό και χρήσιμο όταν χρησιμοποιείται στο κατάλληλο πλαίσιο και με τον κατάλληλο τρόπο από πολύ νωρίς. Δεν υπάρχουν καλές ή κακές τεχνολογίες, υπάρχουν καλές ή κακές χρήσεις τους. Νομίζω ότι η δουλειά αυτή συνεχίζεται. Νομίζω ότι ο Σίμουρ, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας πλέον, θα είναι πολύ περήφανος βλέποντας τα αρχικά του οράματα να έχουν υλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Για μας η ενασχόληση με την εκπαιδευτική τεχνολογία θα συνεχίσει να είναι μία από τις βασικές κατευθύνσεις του εργαστηρίου, διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλα τα μεγάλα προβλήματα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν σαν πολλές φορές μοναδικό, συνήθως κύριο συστατικό τους, τις λύσεις τους, την παιδεία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βλέτσα. Κυρία Περακάκη, μήπως υπάρχουν ερωτήσεις από τα παιδιά, αν μπορούμε έτσι, αν μας είναι εύκολο να γίνουνε. Κάποια ερώτηση. Υπάρχει εκεί στο βάθος, βλέπω, κάτω στην μασκέτα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Σήκω λίγο όρθιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάρα πολύ ωραία ομιλία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε το μέλλον της εκπαιδευτικής τεχνολογίας τώρα που έχουμε πει και άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το Raspberry Pi, άλλες νέες πλατφόρμες. Κοιτάξτε, προφανώς για μεγαλύτερα παιδιά τα οποία έχουν μια εμπειρία με υπολογιστή, το Raspberry Pi είναι μια πολύ πιο ευέλικτη
πλατφόρμα. Από την άλλη, σκεφτείτε ότι το Raspberry Pi πάντα απευθυνόταν στον αναπτυγμένο κόσμο ως επιτοπλίστο. Διότι την εποχή που βγήκε, το να περιμένεις από ένα παιδί να έχει πληκτρολόγιο και οθόνη στο σπίτι του, σε μέρη όχι όπως η Θεσσαλονίκη, έτσι, σε μέρη όπως μια φτωχή πόλη, ένα φτωχό προάστιο στην Ινδία, για παράδειγμα, νομίζω ότι ή να έχει, ξέρετε, κάποιο τροφοδοτικό για να τροφοδοτήσει το Raspberry Pi ή να έχει έναν άλλον υπολογιστή για να δημιουργήσει την κάρτα με το λειτουργικό του Raspberry Pi. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ουτοπικό εκείνη την εποχή. Σαν ένας χρήστης του Raspberry Pi αυτή τη στιγμή σε διάφορες κατασκευές, ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, μικρότερες, μεγαλύτερες. Τα Arduino, όπως ξέρετε, πολύ γνωστά. Βγαίνουν τώρα παρόμοιες πλατφόρμες με το Raspberry Pi από εδώ και μπρος. Το σημαντικό όμως είναι, ένα, πόσο εύκολο είναι να προγραμματιστούν αυτές οι πλατφόρμες, και δύο, η μεγάλη μου αγωνία αυτή τη στιγμή είναι κατά πόσον τα παιδιά, όταν θα μεγαλώσουν, θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιους από αυτούς να γίνουν πάρα πολύ καλοί προγραμματιστές. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές είναι φοβερά αναποτελεσματικός όσον αφορά τη χρήση και την εξαγωγή της υπολογιστικής τους ισχύος. Χρησιμοποιούμε γλώσσες υψηλού επίπεδου, οι οποίες δεν εκμεταλλεύονται όλες τις υπολογιστικές δυνατότητες. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να ξέρει πραγματικά να προγραμματίσει σε χαμηλό επίπεδο. Και έχω μία, επειδή κάποιοι από τους καλύτερους προγραμματιστές που γνώρισα ποτέ ήταν άνθρωποι αυτοδίδακτοι, οι οποίοι, με τους οποίους μάθαμε μαζί τότε στους προσωπικούς, στους τότε οικιακούς υπολογιστές, θυμάμαι όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός, αυτοί δεν ήταν καν, δεν είχαν πάει καν πανεπιστήμιο, ήταν πολύ καλύτεροι από μένα. Επομένως, πάντα πιστεύω ότι εφόσον υπάρχουν τέτοια είδη εργαλείων και αυτά τα εργαλεία γίνονται διαθέσιμα στα παιδιά από πολύ νωρίς, θα βγαίνει μια τέτοια μαγιά ανθρώπων οι οποίοι θα καταφέρουν να πάνε τη βιομηχανία πιο πέρα. Γιατί το λέω αυτό? Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, είναι η κατανάλωση ενέργειας. Για να τρέξουμε αυτούς τους πολύ δύσκολους αλγορίθμους, τους πολύ δύσκολους, τους πολύ μεγάλους αλγορίθμους, αν θέλετε, χρειάζονται τεράστια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, και ένας τρόπος για να βελτιώσουμε την κατάσταση είναι να δημιουργήσουμε πολύ καλύτερους υπολογιστικούς πυρήνες, βιβλιοθήκες κτλ. Επομένως, μία από τις προκλήσεις αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ για τη βιομηχανία γενικότερα είναι ότι δεν υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ καλοί προγραμματιστές. Και ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσεις τέτοιους είναι κάποια παιδιά που μαθαίνουν από πολύ νωρίς. Όταν φτάσεις στα 30 σου, δεν μαθαίνεις τόσο εύκολα. Είναι μια διαδικασία όπως τους αθλητές. Ο προγραμματισμός είναι κάτι το οποίο ταιριάζει περισσότερο σε μικρές ηλικίες. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλέτσα. Ναι, ας μιλήσει, αν έχει κάποιος άλλος. Έχει και εδώ μια ερώτηση. Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική παρουσίασή σας. Η ερώτηση μου έγινε στην προηγούμενη απάντησή σας. Τα μέσα διδασκαλίας όσον αφορά την τεχνολογία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διάδραση και όχι για την τακτική. Πιστεύετε ότι ένα εργαστήριο μηχανικής, ας πούμε, που δεν έχουν τα περισσότερα σχολεία, δεν είναι καλύτερο από την παροχή ειδοποιημολών ή υπολογιστών σε αυτό το τομέα? Δεν θεωρείτε ότι η πρακτική θα ήταν καλύτερη από τη διάδραση, ή ότι η διάδραση θα πρέπει να προέλθει σε πρακτικής? Κοιτάξτε, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μάθει κανείς είναι κάνοντας. Γι' αυτό και ειδικά όσον αφορά τους υπολογιστές, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ
στην διδασκαλία τους ή στην ενασχόλησή τους στο σχολείο αποκλειστικά σαν κομμάτι computer science ή έτσι με επίκεντρο τον υπολογιστή. Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο για να λύσει ένα πρόβλημα παντού. Για να δέσω όμως, δεν έδωσα πλήρη απάντηση στο περασμένο ερώτημα, γιατί είπα κάποια από αυτά που με απασχολούν εμένα, αλλά ένα άλλο πράγμα που με απασχολεί πάρα πολύ στο σχολείο είναι ότι ενώ για σας που παρακολουθείτε αυτή την ομιλία τα κινητά τηλέφωνα είναι η κύρια σας πλατφόρμα αλληλεπίδρασης με τους υπολογιστές και τον ψηφιακό κόσμο, γενικά τα σχολεία δεν τα χρησιμοποιούν μέσα στη μαθησιακή διαδικασία. Χρησιμοποιείτε μια άλλη πλατφόρμα, για παράδειγμα. Γενικά το σχολείο έχει αυτή την... είναι δύσκολη περίπτωση, διότι είναι από τους πιο δύσκολους θεσμούς να ακολουθήσει τις εξελίξεις. Κανένας δεν θέλει να πειραματίζεται με τα παιδιά του. Αλλά νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να κάνουμε μία εξαίρεση και γενικότερα αυτά τα εργαλεία πρέπει να μπουν σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και όχι να δημιουργούμε ξεχωριστά εργαστήρια ή ξεχωριστές δραστηριότητες για αυτά τα εργαλεία. Απλώς είπατε ότι ο προγραμματισμός κατέχει κάποιους αποτελώς. Πιο σιγά λίγο, πιο αργά, γιατί δεν σας καταλαβαίνω πολύ καλά. Υπάρχει αντίθεση. Είπατε ότι ο προγραμματισμός πρέπει κάποιος να τον κατέχει από μικρός ηλικία. Πρέπει να σιγά σιγά να το χτίσει όχι μεγαλώνοντας. Γι' αυτό αναφέρθηκα στην πρακτική, ας πούμε, πιστεύω ότι θα πρέπει να χτιστεί από το σχολείο αυτό ή κάποιος μόνο από μόνος θα πρέπει να ασχοληθεί. Και τα δύο. Και τα δύο. Οι καλύτεροι προγραμματιστές, ο προγραμματισμός έχει πολλά στοιχεία τέχνης ακόμα μέσα. Η τέχνη δεν διδάσκεται, εξασκείται. Δεν μπορεί κάποιος να σε βάλει σε μία τάξη και να σου πει και περνώντας από μία έτσι διδακτική διαδικασία να βγεις και να φτιάξεις ένα ωραίο έργο τέχνης. Όσο και αν θέλουν κάποιοι πλέον με το GPT-3, με την τεχνητή νοημοσύνη, να μας πούνε ότι και οι υπολογιστές μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες. Δεν έχουν σκοπό στο μυαλό τους, επομένως δεν μπορούν να βγάλουν κάτι σημαντικό. Εκείνο που λέω είναι ότι η επίλυση προβλημάτων, η χρήση των υπολογιστών μέσα στη μαθησιακή διαδικασία δίνει και τα ερεθίσματα για περαιτέρω ενασχόληση με αυτούς. Επομένως, νομίζω ότι όλοι χρειάζεται να εκτεθούν στον προγραμματισμό από πολύ νωρίς, αλλά όχι σε ένα πλαίσιο, ξέρετε, μαθήματος προγραμματισμού. Σε ένα πλαίσιο μιας σύνθετης διαδικασίας όπου προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος για να μάθει κανείς και μετά να προχωρήσει μόνος του παραπέρα, ανάλογα με τα ταλέντα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Μια δεύτερη ερώτηση. Κατά πόσο το Media Lab ή άλλα εργαστήρια έρευνουν το κομμάτι της επαφής για προχωρημένες ηλικίες? Γιατί κάτι που όπως έχω παρατηρήσει είναι ότι άνθρωποι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να χειριστούν ένα smartphone ή έμπονες ή κάποιες ηλικίες θα αντίθεσαι. Η περισσότερη έρευνα που σας έδειξα με τα Τζίμπο γίνεται με ηλικιωμένους. Τους χρησιμοποιούν σαν προσωπικούς βοηθούς σε ηλικιωμένους και όχι σε παιδιά, διότι πολύ εύστοχα είναι δύσκολο να μάθεις. Όσο μεγαλώνουμε, η πλαστικότητα του εγκεφάλου και η προσαρμοστικότητα του εγκεφάλου μειώνεται. Επομένως, ναι, είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ, το πώς μπορεί η τεχνολογία να γίνει πιο προσιτή στους ηλικιωμένους και υπάρχει ένας τεράστιος όγκος δουλειάς διαχρονικά. Βέβαια, η λύση βασική μέχρι να έρθουν τα ρομποτάκια είναι βοηθάτε τον παππού και τη γιαγιά πολύ, έτσι.
και τον μπαμπά και τη μαμά, οι πιο μεγάλοι από εμάς. Ευχαριστούμε. Έχουμε ακόμα μια ερώτηση. Πώς εργαλεία AI, το οποίο είναι βοηθητικά σε πράγματα όπως το γράψιμο, δηλαδή ας πούμε το Grammarly βοηθάει στη σύνταξη και στην έκφραση, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπαίδευση ή ότι πάμε κατά της εκμάθησης και ότι αφήνουν ουσιαστικά το να μάθει κανείς από τα λάθη. Νομίζω ότι βοηθούν πάρα πολύ. Εμένα το Grammarly με βοηθάει ιδιαίτερα, πρέπει να σας πω, και ξέρετε, χρησιμοποιώ αγγλικά καθημερινά εδώ και 32 χρόνια. Παρ' όλα αυτά δεν είναι η μητρική μου γλώσσα και όλο και κάποιο λάθος πιάνει. Εκείνο που πρέπει να έχετε όμως κατά νου είναι ότι εργαλεία όπως το Grammarly βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε υπάρχοντα κείμενα. Δεν βοηθούν τόσο πολύ τη δημιουργικότητα. Να το πάμε λίγο πιο πέρα. Το πιο έτσι γνωστό, προχωρημένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή είναι το μοντέλο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας GPT-3, στο οποίο δίνεις την αρχή ενός κειμένου και σου γράφει το υπόλοιπο. Πώς το κάνει αυτό? Έχοντας εκπαιδευτεί με κείμενο που υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή. Κάνει ακόμα κάτι λίγο πιο εντυπωσιακό. Του λες, γράψε μου ένα προγραμματάκι που να κάνει την ακολουθία Φιμπονάτσι σε τάδε γλώσσα, ας πούμε, και στο γράφει. Γιατί? Διότι έχει εκπαιδευτεί με όλο τον κώδικα που υπάρχει στο διαδίκτυο και στο GitHub. Δεν μπορεί να πάει λίγο παραπέρα όμως. Δηλαδή, μπορεί να σου κάνει ό,τι έχει κάνει κάποιος άλλος ήδη. Και όντως αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ, διότι όλη η δημιουργικότητα βασίζεται στο τι έχουν δημιουργήσει προηγούμενοι. Κανένας δεν πλέον σε ένα κόσμο τόσο περίπλοκο δεν υπάρχουν παρθενογενέσεις. Κανένας δεν βρίσκει κάτι από το μηδέν. Όλοι πατάμε στις πλάτες των προηγούμενων. Επομένως, υπό αυτή την έννοια, βοηθάει πάρα πολύ στη δημιουργικότητα. Το να σου διορθώσει ένα λάθος, επίσης βοηθάει πάρα πολύ στη μάθηση. Απλά πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα όρια του. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, πρέπει να μπουν τα δικά σου στοιχεία, ιδιαίτερα οι ανώτερες διανοητικές ικανότητες, η δημιουργικότητα, η ιδέα, ο σκοπός που έχεις για αυτό που προσπαθείς να φτιάξεις. Και τότε πραγματικά έχεις ένα πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο συνδυασμό, ο οποίος μπορεί να μας προχωρήσει όλους παρακάτω. Αν περιμένεις από τα εργαλεία αυτά να σου κάνουν όλη τη δουλειά, το αποτέλεσμα θα είναι από μέτριο έως κακό. Διότι δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι υπολογιστές δεν είναι δημιουργικοί ακόμα. Θεωρείτε μήπως ότι θα μπορούσαν να δώσουν και μια ψευδέστηση ασφάλειας, ειδικά όταν κάποιος γράφει κώδικα, το οποίο να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή να μην κάνει σωστά και να ακολουθεί την κονάτση? Προς το παρόν όχι, γιατί τις περισσότερες φορές ο κώδικας που γράφουν έχει λάθη μέσα. Αλλά είναι εύκολο να τα διορθώσεις. Κάποιος ο οποίος το χρησιμοποιεί σωστά θα δει το λάθος αμέσως και θα το διορθώσει. Δεν ανησυχώ τόσο πολύ γι' αυτό, ανησυχώ για άλλα πράγματα, για άλλες προεκτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Ανησυχώ για την πιο βλαβερή επίδραση της χρήση, αν θέλετε, της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία χρησιμοποιείται, είναι η χρήση της και η πιο μεγάλη αυτή τη στιγμή και η πιο επικερδής. Είναι η χρήση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό να μας δείξουν περιεχόμενο το οποίο μας κρατάει την προσοχή. Μας τραβάει την προσοχή και μας κρατάει προσκολλημένους στην οθόνη μας. Γίνεται ένα μεγάλο πείραμα, είστε αντικείμενα αυτού του πειράματος αυτή τη στιγμή. Σας αρέσει πολύ περισσότερο να βλέπετε βιντεάκια στο TikTok από το να διαβάζετε κάποιο μεγάλο βιβλίο. Και είναι φυσιολογικό αυτό, διότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύουν στην ντοπαμίνη σας,
στην άμεση ευχαρίστηση. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διάφορες έρευνες οι οποίες προσπαθούν να δουν εάν αυτή η καθυστέρηση που δημιουργείται στη νέα γενιά στη χρήση των τομέων εκείνων του εγκεφάλου οι οποίοι έχουν να κάνουν με την απορρόφηση και την επεξεργασία μεγαλύτερων και πιο δύσκολων, αν θέλετε, πνευματικών δημιουργημάτων, κειμένων, ταινιών κτλ. Κτλ. Είναι αναστρέψιμη. Εγώ πιστεύω ότι είναι, αλλά υπάρχει πολλοί κόσμος που φοβάται ότι δεν είναι. Επομένως, το TikTok, το YouTube και το Facebook, αν και το Facebook για σας τώρα είναι ξεπερασμένο πράγμα, κάτι τύποι σαν και εμάς είναι εκεί που γράφουν τρεις φράσεις ταυτόχρονα στο ίδιο post. Εσάς σας αρέσει περισσότερο το Snapchat και το Instagram και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχω μια ανησυχία εκεί πέρα. Πραγματικά. Δηλαδή, εκεί η τεχνητή νοημοσύνη έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Προς όφελος πάρα πολύ λίγων και ελπίζω χωρίς μόνιμη καταστροφή στο δικό σας εγκέφαλο. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποια τελευταία ερώτηση. Γεια σας. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως η τεχνητή νοημοσύνη στα σπίτια βοηθάει ή κάνει κάτι χειρότερο? Επαναλαμβάνεται λίγο πιο δυνατά και πιο αργά, γιατί λόγω της αντίχησης δεν ακούω καλά. Θεωρείτε πως η τεχνητή νοημοσύνη στα σπίτια βοηθάει ή δεν βοηθάει? Βεβαίως και βοηθάει. Βεβαίως και βοηθάει. Δηλαδή, την τεχνητή νοημοσύνη τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Αν δείτε μόνο τις μεταφράσεις, ας πούμε, που γίνονται ή την κατανόηση της ανθρώπινης φωνής. Φανταστείτε για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πληκτρολόγια, έχουν κινησιακά προβλήματα. Το πόσο μεγάλη σημασία έχει το να μπορείς να δώσεις μια εντολή φωνητική στον υπολογιστή. Μας βοηθάει διότι μπορούμε να βρούμε στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, έχει τεράστιες επιπτώσεις. Αλλά, ξανά, έχει σημασία σε τι πλαίσιο τη χρησιμοποιούμε και τι προσπαθούμε να κάνουμε με αυτήν. Όταν η πιο, έτσι, έξυπνοι, ικανοί και ακριβοπληρωμένοι συνάδελφοί μου αυτή τη στιγμή δουλεύουν για τους διαδικτυακούς γίγοντες με το γεγονός, ας πούμε, ότι να σας πω κάτι πολύ απλό που έχει κάνει την ζωή μου πολύ πιο ασφαλή. Είμαι στο αυτοκίνητο και θέλω να πάρω κάποιον τηλέφωνο. Το γεγονός ότι μπορώ να δώσω μια φωνητική εντολή στο τηλέφωνο και να μην πιάσω το τηλέφωνο και να μην το κοιτάξω στα χέρια μου για να πάρει κάποιον τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε πόσα ατυχήματα έχει γλιτώσει και πόσες ζωές έχει σώσει συνολικά ανά τον κόσμο. Πάρα πολλές εφαρμογές, οι οποίες είναι κρυφές, τις θεωρούμε δεδομένες αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι πιο χρήσιμο στη ζωή τους από το να απαντάνε τηλέφωνο ή να κάνουν την πρώτη δρομολόγηση μίας κλήσης. Απ' την άλλη, φυσικά, υπάρχει και το αντίθετο, η αντίθετη όψη του νομίσματος. Αν οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο και χάσουν τη δουλειά τους, διότι δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, εκεί έχουμε μία μικρή, η οποία νομίζω είναι προσωρινή, αρνητική επίπτωση. Γενικά πιστεύω ότι οι θετικές επιπτώσεις είναι πολύ περισσότερες από τις αρνητικές. Αλλά επειδή οι εξελίξεις επιταχύνονται συνέχεια, διότι είμαστε σε ένα κόσμο πολύ συνδεδεμένο, επομένως αποτελέσματα από πάρα πολλές προσπάθειες, τα οποία παλιότερα ήταν δύσκολο να συνδυαστούν, τώρα μπορούν να συνδυαστούν. Αυτό δημιουργεί μια επιτάχυνση της προόδου. Γενικότερα. Επομένως, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην σκεφτόμαστε πολύ πιο εμπεριστατωμένα από παλιότερα τις όποιες συνέπειες, τις πιθανές συνέπειες.
ξανά. Όσο πιο ισχυρό ένα εργαλείο, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να βάζει κανένας για τη χρήση του. Και πράγματα όπως η ηθική και η, αν θέλετε, η γενικότερη οπτική για το πώς δουλεύει η κοινωνία, έτσι ώστε να σκεφτούμε ποιες θα είναι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μπαίνει στη σκέψη από την αρχή. Και γι' αυτό και είμαι και πολύ κατά μία στάση που υπήρχε τα περισσότερα χρόνια στην εκπαίδευση, να υπάρχει μία εξειδίκευση στην εκπαίδευση όσο το δυνατόν πιο νωρίς. Δεν δέχομαι δηλαδή ότι παιδιά θα τελειώσουν το λύκειο και δεν θα έχουν κάνει μαθηματικά ή δεν θα έχουν κάνει κοινωνιολογία ή δεν θα έχουν κάνει σωστά ιστορία. Μεγάλη συζήτηση αυτή. Ή δεν θα μπορούν να γράψουν σωστά ένα κείμενο για να μπορούν να επικοινωνήσουν μια ιδέα. Είστε τυχεροί, πηγαίνετε, παρακολουθείτε όλοι ένα πολύ καλό σχολείο, αλλά να ξέρετε ότι είστε η εξαίρεση και όχι ο κανόνας στο συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Μπλέτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Ευχαριστούμε και πάλι. Παιδιά, είμαι σίγουρη ότι απολαύσατε πραγματικά όλη αυτή την ομιλία και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Να περάσουμε τώρα στην κυρία Λίνα Ντόκου. Κυρία Ντόκου, είστε μαζί μας? Ναι, ναι, σας ακούω κανονικά. Γεια σας. Καλησπέρα για μένα. Καλησπέρα. Η κυρία Λίνα Ντόκου είναι βιολόγος και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Yale στον τομέα των μνημονικών παθήσεων του καρδιαγγειακού τμήματος της Ιατρικής Σχολής. Άρχισε την επιστημονική της καριέρα στο τμήμα βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έλαβε το πτυχίο της με εξειδίκευση στη μοριακή και γενετική βιολογία. Εκεί ολοκλήρωσε και το μεταπτυχιακό της για να συνεχίσει στο διδακτορικό στο Ινστιτούτο Max Planck στον τομέα της πνευμονολογικής και καρδιολογικής έρευνας. Έχει ιδρύσει την ομάδα Greek Women in STEM με όραμα να αναπτυχθεί καλύτερα το έργο Ελληνίδων επιστημόνων και κυρίως να αποτελέσει έμπνευση για νέες γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα στις θετικές επιστήμες. Κυρία Ντόκου, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρο. Καλησπέρα σε όλους. Μετά από μια τόσο καταπληκτική ομιλία, δεν ξέρω αν θα σας κρατήσω το ενδιαφέρον. Ελπίζω να το καταφέρω. Αλλά δεν ξέρω, Βιγινέ, αν δεχόμαστε ερωτήσεις στο διάμεσο ή αν θα είναι όλα στο τέλος. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αμυντική και απλή γίνεται. Αλλά ναι, αν κάτι συμβεί, σας παρακαλώ να με διακόψετε και να με ενημερώσετε, γιατί μπορώ να δω τα πρόσωπά σας αυτή τη στιγμή καλά. Φυσικά, φυσικά, Ελίνα, είμαι εδώ για αυτό το λόγο. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για πνεύμονες, για μακροφάγα και για τη μετάδοση της επιστήμης. Πολύ σύντομα θα σας πω ποια είμαι και τι κάνω. Θα κάνω μια παρουσίαση αρκετά τεχνική, αλλά σπασμένη όσο γίνεται σε πιο απλούς όρους. Γιατί δεν είστε μικρά παιδιά, πιστεύω έχετε ένα καλό επίπεδο να παρακολουθήσετε πώς είναι πραγματικά ένα project καθαρά ερευνητικό. Και μετά θα μιλήσουμε λίγο για το Greek Women in STEM, πολύ σύντομα να σας πω τι κάνω σε αυτόν τον οργανισμό. Λοιπόν, όπως είπε πολύ ωραία η Ρο, ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη, είμαι γέννημα, θέλαμε πολλές γενιές στη Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου, το πρώτο πτυχίο στη μοριακή βιολογία στο βιολογικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διάμεσα, ακριβώς πριν αρχίσω το μεταπτυχιακό, πήγα για πρακτική Εράσμου στην Ισπανία. Γύρισα, ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό και μετά από εκεί συνέχισα το διδακτορικό μου στη Γερμανία, στο Max Planck, μέχρι που ήρθα τώρα στο Yale, στην Αμερική. Μέσα σε όλα αυτά, πέρα από τις κλασικές curricular activities, τις πρωινές, ας πούμε,
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ενασχόληση με εθελοντικές οργανώσεις και να προσφέρω πίσω στην κοινωνία με όποιο τρόπο μπορούσα, είτε εκπαιδευτικό, είτε ερευνητικό, είτε σε οργανώσεις διάφορες πάνω σε, μέσα από ομάδες. Ένα πολύ σημαντικό και τεράστιο ευχαριστώ φίλο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που με βοήθησαν και συνεχίζουν και βοηθούν και είναι έμπνευση για μένα να ακολουθήσω ερευνητική πορεία, αλλά και ως άνθρωποι έχτισαν την ηθική και τις αξίες μου και πιστεύω πλέον έχω ένα ολοκληρωμένο, μια ολοκληρωμένη κατάρτιση σαν ερευνήτρια. Και πολύ σύντομα θέλω να δείξω κάποιες φωτογραφίες πώς είναι η ζωή μέσα σε όλα αυτά τα βήματα. Πώς ξεκινήσαμε από εργασιακές ασκήσεις προπτυχιακά ή ασκήσεις πεδίου με το βιολογικό και βλέπετε έτσι εγώ να το πίσω στείνοντας μια επιτόπου δράση παρουσίασης δεδομένων που συλλέξαμε από το πεδίο εκείνη την ημέρα. Στη συνέχεια πήρα περισσότερη εξειδίκευση στην φυσιολογία ζώων και ανθρώπων μέσα από το εργαστήριο του κ. Μιχαηλίδη. Κάποιος αναγνωρίζεται τον Ανδρέα, τον Ανέστη. Αυτή νομίζω είναι διδάσκης τώρα. Ήταν από τους πρώτους απευθείας μέντορες μου στο μεταπτυχιακό. Και συνέχεια ήρθε με τον διδακτορικό που με πολλά συμπόσεις, συνέδρια, αλληλεπιδράσεις με μεγάλους ερευνητές όπως ο Καρτός εδώ πέρα σε ένα από τα κάστρα της Γερμανίας. Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές, είναι ακόμα, όταν είμαστε στη συνέδρια, να ανταλλάσσουμε γνώσεις και να συζητάμε λίγο για την έρευνα μας παραπάνω. Με ανθρώπους που καταλαβαίνουν. Φυσικά όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, με συνεχείς εκπαιδεύσεις, στη ζωή στο εργαστήριο, αλλά έχουμε και επαγγελματικά έτσι, τα happenings, όπως είναι το, πώς λέγεται, το carving της Κολοκύθας, στα Halloween εδώ. Ή κάποιες άλλες παρουσιάσεις όπως τα συμπόσια με μαθητές, οι μερίδες που δεχόμαστε παιδιά ηλικίου στα εργαστήρια και τους ξαναβούμε. Καθώς και το συμπόσιο που έχουμε κάνει με την ομάδα την προηγούμενη ΣΤΕ. Και όλη αυτή η ενασχόληση με την έρευνα εκτός του στεγανού του εργαστήριου. Προχωράω τώρα στο πιο ερευνητικό κομμάτι. Αν υπάρχει κάτι περίεργο, πραγματικά ελπίζω να οι αντίστοιχοι δάσκαλοι εκεί πέρα να σταματήσουν και να εξηγήσω παραπάνω. Το πρώτο που δημοσίευσα πρόσφατα έχει να κάνει με την επικοινωνία μεταξύ μακροφάγων και των λίγων μυγών κυττάρων στην πνευματική υπέρταση. Λοιπόν, τα μακροφάγα είναι κύτταρα του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τα λίγα μυϊκά κύτταρα είναι αυτά που καλύπτουν τα μαλακά όργανα και τις βλέβες και τις αρτηρίες. Η πνευμονική υπέρταση τώρα δεν έχει να κάνει τόσο με την υπέρταση αυτή που μετράμε το πιεσόμετρο και όταν αυξάνεται η πίεση. Αυτή είναι η συστημική πίεση. Η πνευμονική έχει να κάνει μόνο με το πνεύμονα και όταν αυξάνεται μόνο στο πνεύμονα λόγω διάφορων αιτιών, είναι μια δυστυχώς προοδευτικά και συχνά θανατηφόρα ασθένεια που οι περισσότεροι άνθρωποι καταλήγουν λόγω προβλημάτων με τα εγγύα του πνεύμονα που αυτά κάνουν πίσω ανάδραση στην καρδιά, στρεσάρεται και ζορίζεται πάρα πολύ η καρδιά σαν μυς και τελικά δεν τα καταφέρουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως που υποφέρουν από αυτή την νόσο και δυστυχώς δεν υπάρχουν φάρμακα που να τη θεραπεύουν, αλλά υπάρχουν φάρμακα που καθυστερούν την εξέλιξή της. Έτσι, εγώ και άλλοι ερωτητές, όσο περισσότερο γνωρίζουμε και μαθαίνουμε πώς γίνεται αυτή η εξέλιξη της ασθένειας, εκεί θα δώσουμε την πληροφορία για να φτιάξουμε στοχευμένα φάρμακα. Ο πληθυντικός είναι πολύ ευρύς, έτσι. Ενώ οι φαρμακοβιομηχανίες και αντίστοιχοι οργανισμοί. Τώρα, το μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε και αυτό που εφάρμοσα στο δικό μου το project έχει να κάνει με την υποξία. Δηλαδή, όταν βάζουμε τα ζωάκια σε ένα κουτί με χαμηλή παροχή οξυγόνου, αυτά, λόγω διάφορων μηχανισμών που συμβαίνουν μοριακά και επειδή το οξυγόνο λειτουργεί σαν υπόστρωμα για κάποιες αντιδράσεις, αυξάνουν πάρα πολύ την πίεση στους πνεύμονες. Έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο
αυξάνεται. Αυτό γίνεται με καθετηριασμό στην δεξιά κοιλία. Και εκεί υπάρχει μέτρηση που πηγαίνει από τα 25 μιλιμέτρες της στήλης του υδραργύρου πάνω από 40. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε δυσκολία δυσπνία, ζαλάδες στους ασθενείς, και είναι συχνά, θα δείτε, αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται παροχή οξυγόνου. Πώς μετράμε και πώς ορίζουμε τα μετρήσιμα αυτά ποσά? Έχει να κάνει με απευθείας καθηριασμό στην καρδιά. Στα ζώα με ανατομία και ζύγισμα των διάφορων μέρων της καρδιάς. Και από αυτά βγαίνει μια παράμετρος, το Fulton Index, που είναι το κλάσμα του βάρους ενός του αριστερού κόλπου, του δεξιού κόλπου προς το αριστερό κόλπο και το διάφραγμα. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε δύο αγγεία. Αυτό είναι σε ένα φυσιολογικό ζώο που δεν είναι καλυμμένο από λιαμίκα κύτταρα. Έτσι είναι στο τέλος, όπως καταλήγουν, γιατί τι κάνει? Πνεύμονας κάνει ανταλλαγή αερίων. Επομένως, όσο πιο εύκολα έρχεται το επιθύλιο, οι κυψελίδες του πνεύμονα με τα αγγεία, εκεί έρχεται το καθαρό αίμα με το φρέσκο οξυγόνο και περνάει στους ιστούς. Και αντίστοιχα συλλέγεται το αίμα που δεν έχει για να επιστρέψει από το σώμα και να οξυγονωθεί μέσω του πνεύμονα. Τι γίνεται τώρα στην υπέρταση, στην πνευματική υπέρταση και με την υποξία? Καλύπτεται όλο αυτό το μέρος με τα λιαμικά κύτταρα. Εδώ τα βλέπετε σε κόκκινο. Δηλαδή το λευκό υπάρχει από πίσω, είναι το ενδοθήλιο, και από πάνω καλύπτεται με αυτά τα μυϊκά κύτταρα. Εμείς ξέρουμε ότι συσπώνται και δημιουργούν αυτό το λίγο πιο στιφό, πιο δύσκολο περίβλημα. Επομένως, εκεί υπάρχουν μεγαλύτερες πιέσεις. Αυτό μετά δημιουργεί πίσω την αύξηση της πίεσης και την υπέρταση κατά συνέπεια. Τι παρατηρήσαμε στο συγκεκριμένο project είναι ότι τα μακροφάγα, τα κύτταρα του ανοσοποιητικού πηγαίνουν και είναι η πρώτη γραμμή άμυνας σε οποιαδήποτε ασθένεια. Η φλεγμονία είναι στην αρχή και αυξάνεται ο πληθυσμός τους. Είτε στο υγρό, δηλαδή όταν βάζουμε φυσιολογικό όρο τύπου μέσα στα πνευμόνια και μετά το παίρνουμε αυτό και μαζεύουμε τα κύτταρα που απελευθερώθηκαν, και αυτό λέγεται BALF, ή στον αναπομείνοντα τα πνεύμονα. Υπάρχει αύξηση στις 3 εβδομάδες τις οποίες λειτουργεί το μοντέλο μας. Δηλαδή για 3 εβδομάδες τα ζώα είναι μέσα στην υποξία. Για να δούμε αν αυτό έχει σχέση με τους ασθενείς, πήρα αίμα από ανθρώπους που υπέφεραν από πνευμονική πέρταση. Διαφοροποίησα τα κύτταρα από μονοκύτταρα που είναι τα κύτταρα της κυκλοφορίας σε μακροφάγα που είναι τα κύτταρα στην ουσία η λειτουργική μορφή τους όταν πηγαίνουν στα όργανα. Και εκεί βρήκα ότι το PGFB, που είναι ένα μόριο το οποίο παράγεται από τα μακροφάγα σε περίοδους στρες, αυξάνεται. Και αυξάνεται και υπάρχουν δύο κατηγορίες ασθενών που μελέτησα. Αυτοί που έχουν την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση, δηλαδή δεν ξέρουμε για ποιο λόγο την ανέπτυξαν, και αυτοί που έχουν λόγο σκληρώσεων. Ωραία όλα αυτά. Και κάποιος θα σκεφτόταν ότι, ωραία, σταματήστε με κάποιο τρόπο να βάλετε τους ανθρώπους σε ανοσοκαταστολή για να προλάβουμε την υπέρταση. Αυτό φυσικά δεν γίνεται, γιατί ξέρουμε ότι τα μακροφάγα είναι και για κάποιο λόγο. Ο λόγος είναι να μας προστατεύουν ενάντια στα παθογόνα. Υπάρχουν κάποια άλλα φάρμακα που μπλοκάρουν συγκεκριμένα τους υποδοχείς για το PGF-beta. Δηλαδή, υπάρχει PGF-beta είναι η πρωτεΐνη και υπάρχει και ο αντίστοιχος ο receptor, ο υποδοχές. Υπάρχουν κάποια φάρμακα αυτή τη στιγμή που μπλοκάρουν τους υποδοχείς. Αυτό πάλι δημιουργεί προβλήματα, γιατί όταν δίνεται συστημικά σε όλο τον οργανισμό, δημιουργούνται διάφορες αιμορραγίες. Γιατί αυτοί οι υποδοχείς βρίσκονται σε πάρα πολλά νευρικά κύτταρα, γύρω από, συγγνώμη, σε όργανα του νευρικού συστήματος. Οπότε δεν θέλουμε να έχουμε αιμορραγίες και κεφαλοπάθειες. Προκειμένου να θεραπεύσουμε την υπέρταση, έτσι. Τι σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να πάμε εξειδικευμένα και να κάνουμε target, να στοχοποιήσουμε το PGFB μέσα από μια μέθοδο που λέγεται silencing, δηλαδή στο μεταγράφωμα
να μπλοκάρουμε πριν γίνει πρωτεΐνη με ένα αντίστοιχο μια όμοια ακολουθία. Συνεργάστηκα με δύο μηχανικούς από το τμήμα των βιομηχανικών εδώ στο Yale και μου παρασκεύασαν αυτά τα κόκκινα, τις κόκκινες βουλίτσες που βλέπετε τριγύρω, οι οποίες είναι νανοσωματίδια, τα οποία γύρω-γύρω έχουν, δεν μπορούμε να το δούμε σε αυτή τη φωτογραφία, αυτό το RNA. Οπότε στην ουσία φαντάζομαι πλέον με όλα αυτά που έχουν γίνει με το κορονοϊό, είμαστε λίγο πιο εξοικειωμένοι με το τι σημαίνει τεχνολογία mRNA και μπλοκάρισμα σε αυτό το επίπεδο. Διαφορετικά από τα εμβόλια, καμία σχέση. Εδώ πάμε για τα νανοσωματίδια. Έφερναν και ό,τι RNA δημιουργούνταν, μπλοκάρονταν. Έτσι. Και αυτό είχαμε τσεκάρει ότι μπορούσε να απορροφηθεί από πολύ περισσότερα μακροφάγα. Υπήρχαν κάποια θέματα τεχνικά, το μέγεθος κτλ. Λύθηκε, προχωρήσαμε, είδαμε ότι κατεβαίνει, μειώνεται πάρα πολύ το επίπεδο του BGMP. Είμαστε καλά, άρα λειτουργεί το σύστημα. Δεν επηρεάζει τον πληθυσμό των μακροφάγων, ωραία, άρα έχουμε λειτουργικά για κάποια παφαγό να ανέρθουν. Και το άλλο σημαντικό είναι ότι δεν τα βρίσκουμε σε άλλους ιστούς. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το leakage να πηγαίνουν σε όργανα και σε ιστούς που δεν θέλουμε, έτσι. Και να έχουμε παρενέργειες. Οπότε, ό,τι που βλέπετε τις κόκκινες βουλίτσες είναι εκεί που πήγανε τα νοσηματίδια. Βλέπουμε στην καρδιά δεν έχουμε. Εδώ είναι το control χωρίς και εδώ είναι... Στην καρδιά δεν υπάρχει κάτι, στο σκότι δεν υπάρχει κάτι και στο πνεύμα να έχουμε πάρα πολύ ωραία τις κουκκιδίτσες που είναι ακριβώς στα ίδια σημεία με τα μακροφάγα, άρα είμαστε σίγουροι ότι έχει στόχευση και σε κύτταρο και σε ιστό και είμαστε καλά. Ανατομικά τσεκάραμε διάφορα άλλα όργανα όπως και τα νεφρά και η σπλήνα. Δεν υπήρχαν διαφορές. Και τώρα πάμε να δούμε αν δούλεψε όλο αυτό. Οπότε πάλι στο ίδιο μοντέλο των 3 εβδομάδων υποξίας, έδωσαν νοσοματίδια. Αυτά στα οποία είχαν το control, δηλαδή μόνο το υγρό, το διάλειμμα στο οποίο τα είχαμε διαλύσει, ανέπτυξαν κανονικά υπέρταση. Ενώ αυτά που είχαν το φάρμακο, δεν ανέπτυξαν υπέρταση. Και εδώ βλέπετε τη διαφορά, πως η υποξία μπλοκαρίστηκε. Και ο Fulton Index, αλλά νομίζω αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό, γιατί είναι το κύριο που συμβαίνει. Αυτή η μέθοδος έχει δημοσιευτεί. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την έγκριση για την πατέντα, για σαν μέθοδο στόχευσης συγκεκριμένων γονιδιών στα μακροφάγα. Και κάπου εδώ, δεν ξέρω αν είναι καλό να κάνουμε μια παύση πριν πάω στο κομμάτι του προηγούμενου STEM. Αν υπάρχουν ερωτήσεις στο βιολογικό κομμάτι. Okay. Ελπίζω να μην μιλάω μόνο. Κυρία Περατάκη, μ' ακούτε? Υπάρχει κάποια ερώτηση? Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, βλέπω ότι τα παιδιά δεν έχουν ρωτήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ εγώ, αφού τα καταλάβαμε όλα. Θα πούμε λίγο για το κρύβουμε τη STEM και τελειώνω πολύ σύντομα. Ξέρω ότι έχει ήδη περάσει η ώρα από αυτή που προβλεπόταν. Λοιπόν, μέσα από όλο αυτό το ταξίδι, το ερευνητικό, είχα τη τεράστια χαρά να γνωρίσω πάρα πολύ λαμπερές ερευνήτριες
Και δυστυχώς δεν άκουγα τόσα πολλά για εκείνες από τα μέσα ενημέρωσης. Ή τέλος πάντων δεν είχαν την αναγνώριση που πίστευα ότι θα τους άξιζε. Επομένως, πήρα την απόφαση πριν κάνα δύο χρόνια να ξεκινήσω αυτή τη σελίδα που την ονόμασα Κρυγούμενη STEM, με σκοπό να δείξουμε και να υποστηρίξουμε το έργο των Ελληνίδων που ανήκουν στους κλάδους των δυτικών επιστημών. Αυτή η προσπάθεια μεγάλωσε και οργανικά βρήκε ανταπόκριση σε διάφορα μέλη που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι ερευνήτριες, είναι επιστήμονες που δουλεύουν στην ακαδημία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Και όλες μαζί έχουμε αυτή την προσπάθεια ανάδειξης και υποστήριξης, με σκοπό περισσότερο να δείξουμε μια θετική και ωραία πλευρά του επιστημονικού χώρου, των θετικών επιστημών και των γυναικών που υπάρχουν σε αυτά. Η σελίδα μπορείτε να την βρείτε στο www.greekwomenstem.com/gr. Αν για οποιοδήποτε λόγο θυμάστε μόνο το com, κάτω δεξιά αλλάζει γλώσσα. Και έχουμε όλες αυτές τις καρτέλες που έχουν να κάνουν με το περιοδικό μας στην ουσία. Είναι άρθρα, είναι συνεντεύξεις, έχουμε τα podcast. Οι κύριες δράσεις είναι οι συνεντεύξεις με τις ερευνήτριες και η αρθρογραφία, που έχει να κάνει πιο πολύ με το τι γίνεται στο κόσμο της επιστήμης αυτή τη στιγμή και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα. Και η επικοινωνία της επιστήμης είναι κάτι που μας αφορά πάρα πολύ. Και έχουμε και το πρόγραμμα Mentoring, στο οποίο έχουμε τη χαρά έτσι, να έχουμε την Ρώσα, μια από τις πολύ υπέροχες μεντορές του προγράμματος Εθελόντρια. Και θα ήθελα τώρα να σας δείξω ένα μικρό πολύ γρήγορο παράδειγμα. Τι εννοώ όταν λέω εκλαΐκευση ή επικοινωνία της επιστήμης, για τους λίγους που ίσως δεν το ξέρουν ακόμα. Πολύ συχνά, μπορεί να το κάνω και ήδη στο πρώτο μέρος της παρουσίασης, παρασυρώμαστε και χρησιμοποιούμε πολύ επιστημονικούς όρους, βαρύς όρους, γιατί είμαστε συνηθισμένοι να παρουσιάζουμε τους ανθρώπους του κλάδου μας. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει μια ανάγκη να επικοινωνηθεί το μήνυμα και να καταλάβει και όλος ο κόσμος τι γίνεται και γιατί όχι και σε προηγούμενα στάδια πριν φτάσουμε στην μία και τρομερή ανακάλυψη. Έτσι. Εδώ σας δίνω ένα παράδειγμα πώς κάποιος επιστήμονας αυτοπροσδιορίζει την αίρετη δουλειά του. Λέει λοιπόν, μελετώ την μακροπρόθεσμη επιβίωση και την εξέλιξη των βακτηρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της κατανόησης των φυσικών συστημάτων και των εφαρμογών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ των θεμάτων του ενδιαφέροντός μου είναι η δομή του πληθυσμού σε γενετικό και γονιδιωματικό επίπεδο, ο ρόλος των πυρεπών σε σφάλματα DNA πολυμερασών στη δημιουργία ποικιλομορφίας, ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων DNA πρωτεΐνης κατά τη στατική φάση του βακτηριακού κύκλου ζωής και τα βιοηλεκτροχημικά συστήματα και μηχανισμοί επιβίωσης σε περιβάλλοντα βαθύ υποθαλάσσιου κυθμένα με πολύ περιορισμένα θρεπτικά συστατικά και ενέργεια. Καταλαβαίνω κάθε λέξη σαν βιολόγος από αυτό που λέει. Όμως ήδη κουράστηκα διαβάζοντάς το. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το κείμενο πολύ πιο απλό και να το καταλάβουμε όλοι, είναι αυτό που λέμε εκλαΐκευση. Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα, απλά μετατρέπουμε κάποιους βαρύτερους όρους σε πιο καλές κατανοητές προτάσεις. Θα μπορούσε λοιπόν να μου πει. Μελετώ τη μακροχρόνια διαβίωση και αλλαγή μικροσκοπικών κυττάρων που βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς τύπους θέσεων στον κόσμο μας. Από μπουκάλια στο χώρο εργασίας μας, μέχρι και κάτω από το έδαφος, κάτω από το νερό και στο ανθρώπινο στομάχι. Δουλεύουμε με πολλά διαφορετικά πράγματα για να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν και ζουν τα μικροσκοπιακά κύτταρα, τι τρώνε, πώς χρησιμοποιούν το φαγητό και πώς κάνουν ουρά και αλλάζουμε την πάροδο του χρόνου και πώς ζουν καλύτερα. Αυτό το κάνουμε σε όλα μας τα άρθρα, όταν ακόμα και στις συνεντεύξεις περνάνε από ένα φίλτρο. Και πριν περάσω σε αυτό το συμπόσιο, θα ήθελα να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να δεχτούμε mail από κάποιο άρθρο που έχουμε στη σελίδα και το βρίσκεται περίεργο, ή αν θέλετε κι εσείς να στείλετε τις δικές σας ιδέες. Κλείνοντας, περάσω στο ότι κάθε χρόνο κάνουμε. Πέρυσι ξεκινήσαμε να κάνουμε το ετήσιο συμπόσιο για τις Ελλήνες θετικές επιστήμες. Δώσαμε πολλά βραβεία σε ανερχόμενα ταλέντα, κυρίως σε νέες ερευνήτες, σε νέες επιστήμονες από όλους τους κλάδους των θετικών επιστημών. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 30 άρθρα, συνεργάτες, επεισόδια σε podcast, συνεντεύξεις, μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media.
ή τουλάχιστον τα πιο βασικά. Τώρα δεν ξέρω, στο Discord δεν είμαστε ακόμα, αλλά νομίζω η πρόσβαση και η πληροφορία υπάρχει ώστε να μας βρείτε. Δεν έχουμε αυτοματοποιημένο σύστημα, οπότε σίγουρα κάποια από εμάς θα σας απαντήσει άμεσα. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να επικοινωνήσουμε και να έρθουμε σε επαφή. Αυτά από εμένα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να όποιοι κατάφεραν και μείναν να συζητήσουμε ό,τι άλλο θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κάποιοι χρειάστηκαν να πάνε σε κάποια workshop που είχαν γραφεί στις 6, γι' αυτό είχαμε κάποιες αποχωρήσεις από την εξαιρετική και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία σου. Είναι πολύ σημαντικό το Greek Women in STEM. Εδώ, τουλάχιστον στο σχολείο, το έχουμε αγαπήσει, το παρακολουθούμε συχνά. Και σίγουρα να περιμένεις από εμάς σχόλια και άρθρα για τα άρθρα έτσι, και ιδέες από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας. Με χαρά. Κυρία Περακάκη, υπάρχει κάποια ερώτηση ή κάποιος μαθητής που θέλει να πει κάτι? Όχι, δεν υπάρχει ερώτηση, απλώς... Υπάρχει πίσω μια ερώτηση. Να πω και εγώ φυσικά ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δόγκου, πραγματικά, και για το κοινωνικό στα παιδιά ότι αξίζει να μπείτε στην ιστοσελίδα των Greek Women in STEM για να εκμεταλλευτείτε συσσαγωγικά τις εθελόντριες που κάνουν mentoring μέσω αυτής της πλατφόρμας. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την θα ήθελα να ρωτήσω σε επίπεδο πώληση στην Ελλάδα, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να ενθαρρυνθούν όσο το περισσότερο νέα κορίτσια να πάνε προς τα STEM και να παραμείνουν, θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, στα STEM μετά το πτυχίο ουσιαστικά και να σταδιοδρομήσουν σε τεχνικό πέρα από την έρευνα στο industry. Πόσο ωραία ερώτηση και πόσο έχεις καταλάβει ακριβώς το πρόβλημα που είναι η παραμονή στο STEM, γιατί ξεκινάνε με ωραίο ενδιαφέρον, νομίζω, και από τα σχολικά μαθήματα. Καλώς και κακώς, οι θετικές επιστήμες είναι cool, είναι πολύ πιο ωραίο να έχεις να κάνεις με πείραμα και πρακτικές δράσεις. Ναι. Χωρίς να αποτιμώ τα humanities. Αλλά... το πρόβλημα είναι λίγο καθιστωτικό, έχεις δίκιο, και πρέπει και τα ιδρύματα και τα πανεπιστήμια σε όλες τις χώρες να δώσουν, να καταλάβουν ότι έχουμε και άλλες ανάγκες σαν άνθρωποι. Τελευταία και λόγω εξαιτίας της πανδημίας μάλλον, ήρθε σαν priority το mental health και να στηριχτούν πράγματα όπως η οικογένεια, να δοθεί περισσότερη άδεια μητρότητας, πατρότητας, να στηριχτούν οικογένειες, να υπάρξουν θεσμοί που να στηρίζουν ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορεί να μην μπορώ φυσικά να βρίσκομαι στο χώρο του πανεπιστημίου γιατί έχω ένα νεογέννητο, αλλά θέλω να παρακολουθώ τις εξελίξεις στο κλάδο μου και να είμαι παραγωγική. Και να μην τιμωρηθώ που δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω κάτι αργότερα και έχασα χρόνια από τη ζωή μου και έχει προχωρήσει πολύ, γιατί καλώς ή κακώς η έρευνα προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι στο τομέα της τεχνολογίας ακόμα περισσότερο. Στη βιολογία όμως επίσης πηγαίνουμε χέρι-χέρι και είναι πολύ δύσκολο αν σταματήσεις για μια περίοδο να κάνεις catch-up. Όλες αυτές τις παραμέτρους και πρακτικά το πώς δίνουν tenure. Η μόνιμη θέση, με ποια κριτήρια και ότι μέσα σε ένα βιογραφικό μπορείς να δεις την περίοδο, γιατί αυτή η περίοδος παύσης ή παγώματος των δράσεων που είναι κυρίως οι δημοσιεύσεις, γιατί κάπως έτσι μετράει η αξία των ερευνητών, γιατί σταμάτησε εκείνες τις χρονιές. Σε εντελώς ανθρώπινο επίπεδο, άντρες, γυναίκες, μέχρι στιγμής λίγο... υπέφεραν περισσότερο οι γυναίκες γιατί υπήρχαν τρόποι που δεν τις ευνοούσαν από το σύστημα. Αυτή τη στιγμή νομίζω αρχίζουμε σιγά σιγά και τα λαμβάνουμε υπόψη ότι στη ζωή συμβαίνουν διάφορα που είτε είναι normal βιολογικές ανάγκες, όπως να κάνει κάποιος μια οικογένεια, και αυτά δεν πρέπει να τιμωρούνται όταν κάνουν reflect στο βιογραφικό. Επομένως, οι επιτροπές να έχουν καλύτερα κριτήρια και να παίρνουν πολλούς άλλους παράγοντες, άλλες παραμέτρους υπόψη.
σε αυτό που θα ήθελα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα κοιτάξω όμως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, για ακόμα μία φορά, για τα πάρα πολύ όμορφα πράγματα που μας είπες, τα πάρα πολύ σημαντικά. Όλο σου το έργο μας εμπνέει όλους, όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχόμαστε την επόμενη χρονιά να καταφέρουμε να σε φέρουμε και στη Θεσσαλονίκη μας, να σε έχουμε από κοντά. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι στα σχέδια. Τέλεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δράση. Νομίζω είναι υπέροχη. Παρακολούθησα δηλαδή και την ομιλία του κ. Μπλέτσα με θαυμασμό. Συγχαρητήρια και στις πολύ ωραίες ερωτήσεις των παιδιών. Μπράβο.